Καλώς ήρθατε, Λίμπερο 107,4. Συμπολίτες, 8 λεπτά μετά τις 12 θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 και με τις δικές μας απόψεις και τα σχόλια και ανοιχτές γραμμές και το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου μετά τη 1:30. Παρασκευούλα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, στο μέσο του Δεκέμβρη. Άντε, γεια σου Δεκέμβρη. Τι μέσο Δεκέμβρη τώρα, αρχές δηλαδή, του Γενάρη μπορείς να τις πεις. Χαλάς παρέα. Έπρεπε να πεις, το φάγαμε. Μπορείς να τις πεις αρχές Γενάρη. Ναι. Ένα. 15 Δεκεμβρίου είναι αρχές Γενάρη. Αγίου Ελευθερίου. Τα χρόνια μας πολλά στον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού. Το φάγατε, δηλαδή τι σας έχει κάνει. Τι έχει, όχι εμάς προσωπικά. Πολύ, άκουγα και την Ελένη πριν και εσένα. Άδικο έχουμε. Το φάγατε τον άνθρωπο. Περίμενε, τον θεωρείς πετυχημένο Υφυπουργό Αθλητισμού. Στο τέλος της βραδιάς που λέμε, κάνοντας ταμείο. Από τη μεταπολίτευση και μετά. Ο καλύτερος. Ψάχνω να βρω πετυχημένο υφυπουργό αθλητισμού. Πάμε στον κανόνα ο λιγότερο κακός. Γιατί καλό δύσκολα βρίσκουμε. Τι καλύτερο έχει ο κύριος Βρούτσης από τον Αυγενάκη, ο οποίος ήταν κάκιστος. Ο Αυγενάκης. Mm. Και ο οποίος δεν έπρεπε να τον κράζουν οι παοξίδες, αλλά έπρεπε να τον κράζουν άλλοι. Δεν έχουμε δει ακόμα το έργο ολοκληρωμένο του κύριου Βρούτση. Ενώ το Αυγενάκη το είδαμε. Ο μόνος που μπορεί στο τέλος θητείας του να είναι χειρότερος από τον Αυγενάκη είναι ο κύριος Βρούτσης. Έχει ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Θα δούμε στο ταμείο στο τέλος. Ο Αυγενάκης ήταν αρκετά χρόνια, 4-5. Όλη τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ακλόνητος. Ναι. Τι διαβάζω τώρα εδώ πέρα. Αυτοψία Γιάννη Βρούτση του Καφτατζόγλου και ενημέρωση από τον πρόεδρο του σταδίου. Είναι εδώ. Δισμπέρτ. Το πρωί της Παρασκευής 15 Δευτέρου, 12ου, βρέθηκε ο Γιάννης Βρούτσης. Ναι. Είχε γίνει... Και βλέπω φωτογραφίες και με το Center for... Της κακιάς ώρας. Σύπας. Δεν ξέρω και ποιο Center for λες. Τρίτη σε κακιάς ώρας. Ρε φίλε. Διάβασα το... Ναι, τη μορφή και πολύ σου. Καλά έκανες, ναι. Δεν θα πω όνομα τότε. Ασχολείται με την περιφέρεια. Ναι. Ο κύριος... Έχει φωτογραφίες. Αποτυχημένος τεχνικός διευθυντής, θα πω εγώ, τουλάχιστον. Εντάξει. Mm. Και είχε ραντεβού επί 10 πλάς έτη με τον γκολ και τον είχε στήσει τον γκολ σε αυτό το ραντεβού. Ναι. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, ευρωπαϊκή βραδιά χτες. Mm-hmm. Τελικά είχαμε 2-4. Το πρόσημο δεν θα το έλεγα θετικό. Δεν θα το έλεγα αρνητικό. Τι? Για, με βάση την εικόνα γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν είμαστε για παραπάνω. Πάντως για να ξεκινήσουμε με το στραπάτσο, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο για την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Η ΑΕΚ ξεκινάει το καλοκαίρι της ονειρευόμενη μάλλον να είναι στους ομίλους του Champions League, στην μεγαλύτερη διοργάνωση. Συμβιβάστηκε και πέρασε επικοινωνιακά ότι είναι επιτυχία που είναι και στο Europa League. Και τελικά κατέληξε να μην μπορεί να συνεχίσει ούτε στο Conference League. Στην τρίτη κατάληξη. Μέσα από διαδικασία ομίλων. Ναι, όμως, ναι, όχι ναι, από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ, ρε, παιδί μου, βάλε κάτω τις ομάδες ομίλου της ΑΕΚ. Την Μαρσέη, τον Άγιαξ και την Brighton. Η Brighton μια καλή αγγλική ομάδα, όχι από τα μεγάλα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ούτε από τα μικρομεσαία θα έλεγα ονόματα. Υπάρχει ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που να παίξει την Brighton. Ναι. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα από ναι. τη Super League. Ναι. Που πριν ξεκινήσει το 90 λεπτό να θεωρείται φαβορή ελληνική ομάδα. Φαβορή όχι. Ωραία. Φαβορή όχι. Πάμε παρακάτω. Ο χειρότερος Άγιαξ της δεκαετίας. Ο Άγιαξ ανά δεκαετία ο χειρότερος Άγιαξ το προηγούμενο δίμηνο. Όχι, γιατί τώρα είναι ένας κανονικός Άγιαξ. Δεν είναι για τον Άγιαξ κανονικός. Όχι ο Άγιαξ που ξέρουμε. Ο Άγιαξ ανά 7, 8, 10 χρόνια συνηθίζει μία τέτοια κοιλιά σκεμπέ, ας πούμε, κανένα χρόνο δύο, μέχρι να ξαναβγάλει τα καινούργια. Και πολύ καλά κάνει, φυσικά. Εντάξει, δηλαδή το μέσο όρο ηλικίας χθες του Άγιαξ εκπληκτικά μικρό. 17 χρόνο αρχηγό. 17 χρόνο, περίμενα. Επειδή τον Άγιαξ τον έχω ψιλοζήσει, το να πάρει το περιβραχιόνιο ένας 17 χρόνος ναι. είναι ακριβώς ναι. ό,τι αντιπροσωπεύει ο Άγιαξ. Δηλαδή, καλύτερες ακαδημίες για μένα στον κόσμο, μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα, Σάλσμπουργκ κτλ. Αλλά για μένα στην κορυφή είναι ο Άγιαξ. Ναι.
Και αυτό που έκανε χτες να δώσει το περιβραχιόνιο σε έναν γεννηθέντα το 2006 είναι η προσωποποίηση το τι θέλει να κάνει ο Άγιαξ. Και είναι ένα παράδειγμα για όλα τα παιδιά που είναι στην Ακαδημία του, τα χιλιάδες παιδιά. Μόνο για τον Άγιαξ είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Άγιαξ το κάνει πιο πολύ από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και η Πόρτο, που λέμε ότι έχει ίσως τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη, δεν. Πότε ήταν γεννηθής χθες αυτός που έκανε τον αρχικό στον Άγιαξ? 2006, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν το 88 για να πάρει τον περιβραχιόνιο, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο Άγιαξ είναι ένα παράδειγμα. Δίνει το κίνητρο σε όλα τα παιδιά που είναι στις ακαδημίες του, τα χιλιάδες παιδιά, και τους δειγματίζει ένα παιδί 17 χρονών και τους λέει: εμείς έτσι δουλεύουμε. Προσπαθήστε κι εσείς, δουλέψτε κι εσείς να γίνετε μέλος της ομάδας, να γίνετε κι αρχηγοί. Αν θες να δειγματίσεις, δηλαδή η λογική του Άγιαξ είναι και όλων αυτών των μεγάλων ομάδων. Η φιλοσοφία του Άγιαξ είναι αυτή. Όταν θες να δειγματίσεις κάτι, υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω να του δώσει το περιβραχιόνιο. Είναι μια επιβράβευση για την προσπάθεια αυτού του πιτσιρικά. Να τα ακούνε κάποιοι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τα λέω για να τα ακούνε. Ας πούμε, μην πούμε δεκαετία, 7ετία, 8ετία στη χειρότερη πορεία του. Υπάρχει ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που σε παιχνίδι ελληνική ομάδα με τον Άγιαξ, ξεκινώντα να είναι φαβορή ελληνική ομάδα? Ναι. Ποια? Στις 7 Μαρτίου θα το δεις. Εγώ μιλάω για τώρα. 7 Μαρτίου ο Άγιαξ μπορεί να πάρει το. Τι? Στο Europa, δεν είναι? Όχι, στο κόφερε. Στο κόφερε. Μπορεί να πάρει το κόφερε. Μα δεν θα γίνει κλήρωση. Μιλάμε. Ναι, για τώρα μιλάμε. Για τώρα συγκεκριμένα μιλάμε. Τώρα αυτή την εποχή. Αυτός ο Άγιαξ. Αυτό σου πάω. Εντάξει, οπαδικά μιλά. Όχι, δεν μιλάω οπαδικά. Δεν μπορεί να συγκρίνει τώρα, γιατί το βλέπω το κάνετε, ρε φίλε. Ναι. Με όλη την αγάπη που σα έχω όλου και επειδή δεν είμαι καθόλου αντιπάοξη εγώ, ούτε Champions League με κόφερες, ούτε Europa με κόφερες. Εννοείται, είναι τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Το ότι τρεις βαθμοί στο ranking της ομάδος και της χώρας δίνει και η νίκη στο Champions League και στο Europa και στο κόφερες, δεν τους κάνει όλους ίσους και όμοιους. Αυτό είναι δεδομένο. Στο κόφερες δεν είναι και ο Άγιαξ. Πλέον. Ο Άγιαξ έπαιξε Europa. Ναι, αλλά είναι στο κόφερες. Ναι. Σήμερα 15-12 υπάρχει ελληνική ομάδα, το ξανατονίζω, ναι, που θα παίξει με τον Άγιαξ αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, επίσημο παιχνίδι, και θα βγει στη χηματική εταιρεία να δώσει φαβορή την ελληνική ομάδα. Εντός έδρας, ναι. Για μένα αυτός ο ΠΑΟΚ ο φορμαρισμένος, οριακά μπορεί να είναι φαβορή. Με το σκεπτικό το δικό σας από χθες, νομίζω η Αμπερντίν κέρδισε τη Φραγκφούρτη χθες. Ναι, ναι. Η Αμπερντίν είναι καλύτερη και από την Μπάγκερ Μονάχου. Αυτό το σκεπτικό πλανιέται στην πόλη την τελευταία εβδομάδα. Γιατί έφαγε 5 η Μπάγκερ Μονάχου χθες, Αμπερντίν Άιντραχτ. Σε ένα διάφορο βαθμολογικά. Αλλά μάτσα. Πνίγεται το ότι η Φραγκφούρτη που έριξε 5. Η Φραγκφούρτη που έριξε. Ούτε η ΑΕΚ ήταν αδιάφορη. Που έριξε 5 την Μπάγκερ αποκλειστικά τη Σαρμπρίγκεν, τρίτη εθνική. Τέλος πάντων, στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον, δεν υπάρχει ελληνική ομάδα που αυτή τη στιγμή να είναι φαβορή στοιχηματικά πριν ξεκινήσει παιχνίδι με τον Άγιαξ. Φαβορή δεν μπορεί να είναι καμιά ελληνική ομάδα κόντρα σε ομάδες των 4-5 κορυφαίων πρωταθλημάτων. Που στα 4-5 κορυφαία δεν είναι το Ολλανδικό. Που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εννοώ για αυτά τα πρωταθλήματα, όπως επίσης και σε κάποιες ομάδες που έχουν ένα brand name και μια ιστορία, όπως είναι ο Άγιαξ. Άρα ούτε ο ΠΑΟΚ είναι φαβόρη. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή περισσότερες πιθανότητες από οποιαδήποτε ομάδα να αποκλείσει τον Άγιαξ, ελληνική. Εννοώ. Έχεις εσύ μια στοιχηματική εταιρεία τώρα. Ναι. Και, και τυχαίνει ΠΑΟΚ Άγιαξ, γιατί αυτό θα τύχει 7 Μαρτίου. Ναι. Δεν χρειάζεται να γίνει κλήρωση. Και σου λένε να βγάλεις αποδόσεις. Να μην κατεβείτε, αν γίνει αυτό. Πρόκριση ΠΑΟΚ, πρόκριση Άγιαξ. Τι ποσοστά δίνει, τι αποδόσεις δίνεις. Πρόκριση, έτσι. Πρόκριση. Ναι, ΠΑΟΚ Άγιαξ. Άσε τα μάτς εντός εκτός, πρόκριση. Σε διπλά μάτς. 70-30 Άγιαξ. 70-30 Άγιαξ. Και αυτό γιατί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για τον ΠΑΟΚ και ελληνική ομάδα στις μεταγραφές του Γενάρη. Και για τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι δεδομένο ότι θα βελτιωθεί. Και πάμε και στη Μαρσέη. Ναι. Προβληματική για τον όμιλο ομάδα από το καλοκαίρι. Δεν μπορεί ελληνική ομάδα να είναι φαβορή σε ζευγάρωμα με τη Μαρσέη. Για μένα. Άρα τη ΑΕΚ ο όμιλος, στα δικά μου τα μάτια, ήταν ένας όμιλος μικρού Champions League. Που μόνη της η ΑΕΚ έδωσε ελπίδες και σε αυτήν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το διπλό στην Brighton και το Χ με τον Άγιαξ με 4 βαθμούς. Εκεί γεννήθηκαν οι ελπίδες. Εκεί γεννήθηκαν οι ελπίδες. Η ΑΕΚ έκανε 6 ήττες, κανείς δεν την έλεγε γιατί έκανε 6 ήττες. Έκανε 4 σερί ήττες. Η διαφορά της ΑΕΚ όμως με τις άλλες ομάδες που αποκλείστηκαν, την άλλη ομάδα στην ουσία, είναι ότι ακόμα και στις ήττες της η ΑΕΚ δεν ήταν η κακιά. Ναι. Και δεν άλλαξε τον τρόπο παίξηματός της να πει πάμε να κάνουμε το 1-0, το 0-1. Όλοι να πίσω κλέψουμε. Να κλέψουμε. Έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο ακόμα και χθες.
που μπορούσε χθες, αν ο Ακπο που δεν ήταν τόσο εγωιστής, δεν ήθελε να κάνει hat-trick 4-5 γκολ να τη βάλει την ΑΕΚ, δεν ξέρω τον λόγο, να είχε ξεφύγει το σκορ. Η ΑΕΚ κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Ο Αλμέιδα, μάλλον το κάνει, όχι η ΑΕΚ. Παίζει το ποδόσφαιρό της, αυτό που πιστεύει, αυτό που δουλεύει, και δεν σκέφτεται πώς να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου. Δηλαδή η ΑΕΚ τι λέει, εγώ θα παίξω το παιχνίδι μου, αν είσαι καλύτερος από μένα, νίκησέ με. Μακροχρόνια. Δεν προσαρμόζεται στην ομάδα που θα παίξει. Μακροχρόνια, αν μείνει ο Αλμέιδα, και όχι να το διώξω με λησανής, αν μείνει και δεν φύγει να για πληρώσει μεγάλο κλαμπ το buyout του, η ΑΕΚ το θεωρώ δεδομένο το οποίο η Αλμέιδα θα μπει στο Champions League. Το θεωρώ δεδομένο, δηλαδή βλέπω έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Ένα λάθος έκανε ο Αλμέιδα. Και δεν ξέρω αν είναι το Αλμέιδα του τεχνικού διευθυντή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν του πήρε. Ναι, το καλοκαίρι δηλαδή. Δεν έχει δύο τερματοφύλακες. Έχει και δεν κάνουν ένα. Έχει ενάμιση. Έχει 1,5 τερματοφύλακα. Ο ένας είναι 0,8 και ο άλλος είναι 0,7. Κανένας δεν είναι. Στην κλίμακα του 10. Ναι, όχι. Στην κλίμακα του 1. Δηλαδή, αν λες έχω έναν τερματοφύλακα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει έναν τερματοφύλακα που είναι 0,8 και έναν 0,7. Σύνολο 1,5 τερματοφύλακα. Κανένας. 0,75. Αφού είναι. Όχι, βάζω δύο. Ναι, όχι, δεν τους βάζω δια δύο. Βάζω ένα κλικ παραπάνω του Στάνκοβιτς. Εγώ. Σε αυτή την αξιολόγηση. Το πήρε όμως με τον Αθανασία, δεν το πήρε με τον Στάνκοβιτς. Ναι, ο οποίος Αθανασία της φέτος όμως δεν έχει πολλές συμμετοχές, άρα δεν έχει το ρυθμό που θέλει ένας τερματοφύλακας. Έχει ρυθμό. Ναι, για αυτό εκεί, ας πούμε, εγώ θα ήθελα από δημοσιογράφους της ΑΕΚ σε μια συνέντευξη τύπου να ερωτηθεί ο Αλμέιδα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν δεν δέχεται. Δεν μου δείξει ο Αλμέιδα κάτι τέτοιο. Πάντως δεν ακούστηκε. Αν δεν δέχεται αρνητικές. Δεν ακούστηκε συζήτηση το καλοκαίρι για την ΑΕΚ ότι πάει για τερματοφύλακα. Αν θυμάμαι καλά. Είχε ακουστεί σε περίπτωση που έφευγε ο Στάνκοβιτς. Άλλο αυτό. Ναι. Όχι με δεδομένους αυτούς τους δύο. Ήθελε η ΑΕΚ, φέρεται το κάτι κύκλη της, να θέλει να απεγκλωβιστεί από το συμβόλαιο του Στάνκοβιτς και να πάρει τερματοφύλακα. Ναι, και να έχει δεύτερο τον Αθανασία. Ναι. Ακουγόταν για Μανδά. Ναι. Δεν ξέρω τι πω στον Αντάλλο, αλλά αυτό το λάθος το καταλογίζω εγώ στον Αλμέιδα. Έπρεπε να απαιτήσει. Τώρα, αν απέτυχε και δεν του πήρανε, εντάξει. Μόνο αυτό δεν είναι. Η ΑΕΚ εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' άρεσε στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, απλώς η διαφορά της τώρα με τον ΠΑΟΚ είναι ότι η ΑΕΚ δεν έκανε δύο υπερβάσεις. Έκανε μία νικώντας μέσα στην Αγγλία την Brighton. Δεν έκανε μια δεύτερη υπέρβαση. Όταν λες υπέρβαση. Μια νίκη ακόμα, ξέρω εγώ, τον Άγιαξ εδώ μέσα. Ή ξέρω εγώ, την Brighton εδώ μέσα. Πήρε διπλό στην Brighton. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Έκανε μια υπέρβαση. Δεν έκανε τη δεύτερη που θα την έφερνε στην επόμενη φάση τουλάχιστον. Γιατί τον έβαλε. Γιατί ο Πάουκ έκανε δύο υπερβάσεις. Ο Πάουκ τι έκανε στο conference, το τονίζω. Ναι, ρε παιδί μου, στο conference. Μίλα με φασολάκια. Στο conference με μια ομάδα την Άιντραχτ. Όπως αν υπήρχε και η Ντερτότο το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πάω αν πήγαινε ο Άριστο Ντερτότο. Και το έπαιρνε άϊτος να πω ότι ο Άρης έκανε ευρωπαϊκό. Δεν βάζω υπέρβαση εγώ τις νίκες με την Αμπερντίν και την Ελσίνκη. Ποια βάζεις? Τις μία υπέρβαση έκανε. Δύο νίκες με την Άιντραχτ. Μία έκανε. Όχι, είναι δύο. Δεν ξέρεις τι είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις τι ομάδα υποστηρίζει. Στην Τούμπα δηλαδή είναι φαβορή η Φραγκφούρτη με τον ΠΑΟΚ, θα μου πεις. Αναλογικά σου βάζω τώρα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Δεν συγκρίνονται αυτά. Γιατί μου το κάνεις αναλογικά? Γιατί να μην το κάνω? Ούτε τα παιχνίδια του Champions League Παναθηναϊκού ΑΕΚ μπορούν να συγκριθούν με τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Η ίδια ομάδα Champions League. Στο ΠΑΟΚ Άιντραχτ, φαβορί είναι πάντα ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Ναι. Ναι. Ακλόνητο, δηλαδή 1,50, 1,60. 1,50, 1,60 όχι. 2. Αλλά 2,05, 2,10. Οριακά φαβορί στην Τούμπα. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με λίγες ομάδες. Στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ δεν είναι φαβορί. Η ΑΕΚ με τη Μαρσέιγ στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι φαβορί. Όχι. Όχι. Οριακά δεν είναι φαβορί. Με αυτή τη Μαρσέιγ. Με τα χίλια προβλήματα. Αυτό που βγάζει τις αποδόσεις δεν παίρνει μόνο το πώς είναι σήμερα η ομάδα. Βάζει την ιστορία. Παίρνει όλο το background. Την ιστορία. Η Μαρσέιγ μπροστά στη Φραγκφούρτη, η φανέλα της Μαρσέιγ να πέσει, θα φύγει το κτίριο. Ναι. Όχι ότι η Φραγκφούρτη είναι ασήμαντη ομάδα. Μαρσέιγ το λέω αναλογικά. Είναι πολλά level πάνω η Μαρσέιγ. Γι' αυτό το λέω αναλογικά. Ναι, όμως δεν μπορεί ούτε η πορεία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ να συγκριθεί με την πορεία των ίδιων ομάδων στο Europa League. Οπότε μην μου λες για τις υπερβάσεις του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τις έκανε τις υπερβάσεις. Στο έκανε conference. Αυτό που έπρεπε. Όχι, έκανε υπέρβαση το διπλό στη Φραγκφούρτη. Εκεί συμφωνώ. Δεδομένο ήταν του ΠΑΟΚ η πρόκριση, σαν δεύτερος, υπέρβαση είναι η πρώτη θέση. Εμένα εκεί συμφωνούμε. Λογικό θα μου φαινόταν ο ΠΑΟΚ στα μάτς με την Άιντραχτ, λογικό παύλα επιτυχία, να έχει πάρει 4 βαθμούς. Νίκη στην Τούμπα και στην Γερμανία. Θα ήταν κάτι λογικό. Υπέρβαση και το χι θα ήταν. Μπράβο. Θα ήταν λοιπόν κάτι, γι' αυτό σου είπα, λογικό παύλα επιτυχία. Το να νικούσε την Άιντραχτ στην Τούμπα και να έχανε στη Γερμανία θα ήταν το λογικό. Το ρεαλιστικό. Έκανε λοιπόν υπέρβαση κάνοντας δύο νίκες κόντρα στην Άιντραχτ.
Εφόσον λέμε ότι με 3 βαθμούς θα ήταν το normal, με 4 θα ήταν μια σχετικά επιτυχία, οι 6 βαθμοί σε αυτά τα 2 μάτς ήταν επιτυχία. Η ΑΕΚ δεν έκανε κάτι ανάλογο. Για μένα, για το ποδόσφαιρο που παίζει, με τον προπονητή που έχει, θα μπορούσε να το κάνει. Βγάλε την ΑΕΚ από τον όμιλο, ναι, και στη θέση της ΑΕΚ βάλε τη Φραγκφούρτη. Στον όμιλο της, ναι, ΑΕΚ βγάλε την ΑΕΚ και βάλε τη Φραγκφούρτη. Δεν βλέπω διαφορές. Υπέρβαση θα ήταν οι 4 βαθμοί που έκανε η ΑΕΚ στον όμιλο από τη Φραγκφούρτη. Με την Άιντραχτ που είδαμε, ιδίως στα δύο παιχνίδια, γιατί τα άλλα μας δεν τα είδαμε. Τι, στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Που έκανε στο Europa, αυτή που, την Άιντραχτ που ξέρουμε. Ναι, όχι την Άιντραχτ πριν δύο χρόνια. Όχι, που όχι, πήρε όχι, για αυτήν σου λέω. Ναι. Με την Άιντραχτ λοιπόν που την είδαμε στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν μία ή άλλη με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έκανε κάτι διαφορετικό. Ίσως να μην νικούσε μέσα στην Αγγλία, αλλά να έπαιρνε ένα καλύτερο αποτέλεσμα με τον Άγιαξ ή με τη Μαρσέη στην έδρα του. Πολύ, πολύ θεωρητικό τώρα αυτό, πολύ σενάριο. Του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Παναθηναϊκό, την προέβλεψη στην ήττα του Παναθηναϊκού. Προσλήψη στην κανονικότητα, ρε φίλε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή την ομάδα 3 χρόνια που θέλω να μας την κάνουν. Καλώς ήρθατε στο κλαμπ του Γιοβάνοβιτς. Έτσι, αυτός είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος το καλοκαίρι έπρεπε να έχει αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα σας. Και όταν διαβάζω και ακούω ότι είναι ο προπονητής ο οποίος επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε τροχιά Ευρώπης και σε διεκδίκηση τίτλων, δεν ξέρετε ποια ομάδα υποστηρίζετε. Καλός ή κακός. Το δεύτερο μεγαλύτερο brand name της χώρας έχει προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλός κυριούλης, να κάτσουμε να πιούμε ένα κρασί δίπλα στο τζάκι, να δούμε ένα ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για μπάλα. Ένας προπονητής, αλλά το ποδόσφαιρο εδώ και 13-14 χρόνια από το 2010 και μετά δεν το κάνουν οι προπονητές, το κάνουν οι coach. Και από coachάρισμα ο άνθρωπος δεν νιώθει. Είναι άσχετος ποδοσφαιρικά. Και φαίνεται χθες. Χάνεις 0-2 και στο 80, εσύ ίσως στην Τούμπα. Στο 89 βάζει το σπόρα. Δεύτερο φορ. Ενώ θέλει 2 γκολ. Δεν θέλει ένα. Να πεις να το παλέψεις στους καθυστερείς, μην το φάω το τρίτο στην κόντρα. Ρε φίλε, είναι ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Βάλτον στο 75 να κυνηγήσει 20 λεπτά ή να φας τρίτο. Ούτως άλλως σε μισή ώρα σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης ξεκινάει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αυτό. Δεν το θα που λέει, Ιωαννίδη. Μετράει τον κορφτέ στο Ιωαννίδη. Κανονικά, ξέρω εγώ τώρα, ναι, με τη μάπα, με τέτοια. Το χρεώνεται. Ναι, ρε φίλε, μπαίνει στο transfer market, δηλαδή ανεβαίνει η αξία του. Και άλλο ένα γκολ. Απ' την άλλη, επειδή θέλω, ρε παιδί μου, να είμαι ιστορικά δίκαιο, ευτυχώς που αποκλείστηκε αυτή η ποδοσφαιρική απάτη και να φέρω στο Παναθηναϊκό. Όχι, όχι γι' αυτό. Ας πάει το παλικάρι, ας οικονομήσω και τη εγγονάτη. Θα άγγιζε, λέει, το ρεκόρ του Αντωνιάδη. Ο οποίο σε 9 παιχνίδια είχε βάλει 11 γκολ ή σε 11 παιχνίδια βάλει 9 γκολ στην πορεία του Γουέμπλι. Φτάσαμε σε σημείο να συγκρίνουμε Αντώνη Αντωνιάδη με Φώτιο Ανίδη. Τα 3,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία τώρα κάνουμε συζήτηση για αυτό το παιδάκι. Ο οποίος πού είναι χθες να πάρει τις πλάτες του Παναθηναϊκού. Σας τα λέγαμε για τον Γιοβάνοβιτς, σας τα λέγαμε για την ομάδα. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι για πρωταθλητισμό. Προπονητής. Αυτό τελειώσαμε. Προπονητής, πρόσεξα τη λέξη όταν που έβαλα. Όταν και η μπάλα και χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο. Πρόσεξα τη λέξη που είπα. Είναι ένας προπονητής που δεν είναι για πρωταθλητισμό. Όχι, μάλλον δεν είναι για. Να σε βάλει τις βάσεις, ναι, να σε στήσει, ναι, την ομάδα. Είναι να συμμαζέψει τα αποδυτήρια. Αν και τελευταία τα έχει χάσει, να πληροφορούμε. Στην αρχή να τα συμμαζέψει. Αυτό που ήταν ο Παναθηναϊκός την τελευταία δεκαετία με όλα αυτά ήταν ο ιδανικός. Και δεν είναι προπονητής που μπορεί να σε πείσει ότι η ομάδα του μπορεί να κάνει υπέρβαση. Εδώ ρε φίλε, τον τήληξε μια κόλλα χαρτί, τον έκανε φιόγκο ο Άκης ο Μάτζιος. Που έβαλε δεύτερο κόφτη. Ο Άκης ο Μάτζιος και δεν αντέδρασε. Και θες τώρα στην Ευρώπη, έκανε υπέρβαση ο Παναθηναϊκός που έφτασε εκεί. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Στα μάτια τα δικά μου είναι τέταρτος ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν έχουμε σε όλα τα παιχνίδια ξένους διαιτητές, θα τον απειλήσει ο Άρης. Κάτσε, μην δεν έχουμε σε κανένα. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι λες εσύ. Δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρχουν. Τουλάχιστον στα ντέρμπι θα υπάρχουν. Μακάρι. Λοιπόν, δεν γίνεται κάποια πράγματα να είναι σε fast forward. Για παράδειγμα, η μετακίνηση προς τη δουλειά ή το μαγείρεμα της αγαπημένης συνταγής. Ή ακόμα και αυτό το διαφημιστικό μήνυμα που ακούς τώρα και εύχεσαι να το πω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάμε στην επόμενη είδηση και στο διάλειμμα. Λοιπόν, όχι, μόνο το service smartphone μπορεί να γίνει σε fast forward. Αφού ο Γερμανός είναι εκεί με το G Instant Repair, επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για ταχύτατο και αξιόπιστο service κινητού. Αυτονόητη αλλά όχι αναμενόμενη η νίκη του Ολυμπιακού. Εγώ δεν τον είχα αυτονόητο. Δεν είχα αυτονόητη τη νίκη του Ολυμπιακού. Για αγωνιστικούς. Εγώ για ψυχολογικούς. Για ψυχολογικούς. Ρεζουμέ. Ναι, αυτό εδώ. Οι στο μέσο όρο βάζοντας, ρε παιδί μου, δεν όλα νομίζω τα... την ομάδα για εκεί που ήταν οι άλλοι. Το είπαμε, έτσι έδειξε, το είπαμε και χτες. Μια άσημη σέρβικη ομάδα. Πιο πολύ που... με τον εαυτό του είχε να παίξει ο Ολυμπιακός. Αυτό. Έπρεπε να κερδίσει τον εαυτό του. Και τώρα είναι σε πολύ δύσκολη φάση ο Ολυμπιακός.
για την κλήρωση. Είναι σε δύσκολη εκτός φάση. Είναι θα πούμε τους πιθανούς αντιπάλους. Μία ομάδα θέλει να αποφύγει ο Ολυμπιακός. Τον ΠΑΟΚ. Και κληρώνεται με τον ΠΑΟΚ. Το ξέρω, ρε παιδί μου. Την ποιον, την Άιντραχτ. Την Άιντραχτ. Γιατί θα βγουν συγκρίσεις στον Αντάλλο. Εμείς την νικήσαμε στη Γερμανία, εσείς φάγατε τρία. Είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Και για το καλό του Ολυμπιακού, μακριά από Μπόντο, έτσι. Με Μπόντο είναι τάλιρα μέσα έξω. Δεν ξέρετε ποια είναι η Μπόντο. Και μια που αναφερόμαστε Μπόντο, ναι, μου έκανε εντύπωση. Έμεινε έξω, την πιάσαμε στο στόμα μας, ρε φίλε. Νόρτζελαντ. Έμεινε έξω. Συν 10 γκολ, βγήκε τρίτη, έριξε 7 τη Λουντογκόρετς, 6 τη Φενέρ και έμεινε πίσω. Έμεινε τρίτη. Τέλειωσε. Αν είναι δυνατό. Λοιπόν, τώρα με έβαλες σε διαδικασία να βρω τους πιθανούς. Είσαι στην Τούμπα. Ναι, τα πάμε μετά το διάλειμμα για την Τούμπα. Άντε, μετά το διάλειμμα, ναι. Λοιπόν. Τι σε έβαλα τώρα, τις ομάδες του αντιπάλους του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατές. Ο οποίος παίζει ένα μήνα πριν τον ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρας είναι η κλήρωση. Θα είναι του Ολυμπιακού και τέλος. Ή θα ξέρει και ο ΠΑΟΚ ότι από το ζευγάρι. Θα ξέρει, τη Δευτέρα, το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Ναι, ο Α, θα βγει, ο νικητής θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι. Ναι. Πώς θα έχει τέσσερις, ρε φίλε. Θα παίζουν δύο ζευγάρια. Όχι. Ένα ζευγάρι και ο νικητής. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει στους 16 με τον Ολυμπιακό. Θα είναι, ας πούμε, Μπόντο Γκλιντ με Κλάιν Μάιν. Ναι. Ο νικητής αυτινού με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Να πούμε και για τα του ΠΑΟΚ χτες στην Τούμπα. Αυτό που θες να μου πεις. Τι να σου πω, πολλά θέλω να πω. Πολλά θες να πεις κάτι. Πολλά κι εγώ. Για την αποθέωση. Θες. Θα πω πολλά. Μητσοτάκη. Θα πω πολλά. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 37 μετά τις 12. Ναι. Χρωστάμε πιθανούς αντιπάλους. Στη Μιχάλου σίγουρα χρωστάμε. Δεν μ' αρέσει να χρωστάω και ιδίως δεν πρέπει να. Άμα δεν σ' αρέσει να χρωστάς τότε, ναι, πρέπει στους ακροατές μας. Να πω όχι, όχι, πιθανούς αντιπάλους. Θα τους πεις. Δεν φεύγουνε. Αν δεν σ' αρέσει να χρωστάς. Που λέγονται στο αέρα. Αν δεν σ' αρέσει να χρωστάς, ναι, θα δώσεις το όνομα που ξέρει, παιδιά, εδώ στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου, στο Λίμπερο FM της καρδιάς μας. Γνωρίζει. Εντάξει, η κυρία Μπούτου είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ και πολύ καλά κάνει, κρατάει στεγανά. Ο κύριος Παπαδομανολάκης, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, τώρα εγώ μπορώ να το πω και ρούφ της ΠΑΕ. Γνωρίζει μεταγραφή, το κερασάκι στο μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, που και να μην γίνει δεν θα τους κατηγορήσεις. Είναι ρε παιδιά το κερασάκι για κάτι πολύ δυνατό και δεν σας το λέει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εξυπηρετεί συμφέροντα, Μάκη Γκαγκάτση. Θα σε πάρει μαζί του στην Προεδρία. Λοιπόν, εξυπηρετώ τα συμφέροντα της εκπομπής και θα πω αυτό. Μα στην εκπομπή δεν θες να δώσεις το όνομα. Δεν είπαμε κάτι στην εκπομπή. Είπαμε, εγώ ξέρω, τώρα εγώ είπα κάτι για μεταγραφή. Εγώ σου λέω. Δεν ισχύει αυτό. Οσφρίζομαι ότι κάτι καλό μεγάλο πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι. Μακάρι. Δεν γνωρίζεις όνομα. Τίποτα δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Εγώ γνωρίζω φίλε για τα πεπραγμένα. Όχι για τα μέλλοντα. Αλλιώς θα ήμουν αστρολόγος. Τι παπάντζης είσαι. Γι' αυτό κάνεις και καριέρα στα μέσα. Πάμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια και σήμερα. Λοιπόν, οι 8 πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού: Λέγκια Βαρσοβίας, Φέρεντς Βάρος, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Λούντο Γκόρετς, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Γάνδη, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μπόντο Γκλιμτ. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι ένα κλικ ευκολότερη. Κλικ έτσι, ευκολότερη για να καταλάβει η Ζάγκρεπ από όλες τις υπόλοιπες. Mm. Που δεν τη λες και εύκολη. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ή έναν νικητή από τα ζευγάρια που θα προκύψουν αυτά που είπαμε, τον Ολυμπιακό δηλαδή, συν τις ομάδες που αναφέραμε, ή τις δεύτερες ομάδες του Conference League. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξανατύχει με την Άιντραχτ. Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίπαλο από, αυτό, από αυτά εδώ τα ζευγαρώματα. Mm. Ναι. Άρα ή μπορείς, θα είναι ο τρίτος του Europa, ναι, ή ο δεύτερος του Conference. Εκεί λοιπόν υπάρχει. Όχι. Ή θα είναι, τι είπες? Ή ο τρίτος του Europa ή ο δεύτερος του Conference. Ναι, ή ο δεύτερος του Conference. Μα όλοι οι δεύτεροι του Conference παίζουν αυτό το ενδιάμεσο γύρο. Λέω. Ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει υποψήφιους αντιπάλους τον Άγιαξ, την Μπέτις, τη Στουρμ Γκρατς, την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, τη Μακάμπι Χάιφα, τη Σερβέτ, τη Μόλντε και όλες τις ομάδες που είπαμε πριν. Που είναι πιθανό να τύχει. Εκτός τον Ολυμπιακό. Ναι, εκτός του Ολυμπιακού λοιπόν, μπορεί να τύχει με όλους. Ακόμα και με την Άιντραχτ που ήταν στον ίδιο όμιλο. Δεν νομίζω στον επόμενο καιρό να μπορεί να τύχει με την Άιντραχτ. Μπορεί. Είσαι σίγουρος? Ναι, 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 είμαι 100% σίγουρος, το έχω ψάξει. Πού το ψάξες? Δεν θέλω να σου πω τώρα που το ψάξα. Ελίζεις κάτι στον αέρα, ρε φίλε. Έχω μια απορία, ωραία.
Με κάλυψε, πες το ψάξα στην UEFA. Γιατί τσιτώνεις ρε φίλε δηλαδή. Μα με ρωτάς στον αέρα που το ψάξε. Ε, ναι, πού το ψάξε. Ενδιαφέρει τον κόσμο που το ψάξε. Εμένα ενδιαφέρει. Να μην μεταδίδουμε μπαρούφες. Αυτό σου με είπα, το ψάξα. Με είπες, το ψάξες, με κάλυψες. Αυτή τη στιγμή που το ψάξα η ερώτηση που το ψάξες τι σημαίνει. Μπορεί να το ψάξεις σε site ρε φίλε. Όχι site, το ψάξα. Ελληνικό. Δεν εμπιστεύομαι εγώ ελληνικά site. Εντάξει. Δικαίωμά σου. Λοιπόν, αυτά με τους αντιπάλους τους πιθανούς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ τα χρωστούσαμε και πρόβλεψη. Α, τη Δευτέρα, κάνε τη Δευτέρα πρόβλεψη. Εντάξει. Άγιαξ, ρε φίλε, τι πρόβλεψη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα το Άγιαξ λόγω κάρματος. Ναι, κάρμα, ναι. Το κάρμα ή ας πούμε UEFA μάφια δεν θέλετε όχι, να όχι, πάει όχι, ο ΠΑΟΚ στο κάρμα, τελικό. Κάρμα, κάρμα, γιατί δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φοβάται αυτόν τον Άγιαξ. Εντάξει, σε κάλυψα με την απάντησή μου. Ωρα, φίλε. Κοίτα, ο σοβαρός, ο καλός, ο ΠΑΟΚ. Καλό είναι να ψηλώνεις μαζί με την ομάδα δεν σου. Δεν ψηλώνω. Αλλά καλό είναι να βλέπεις και την πραγματικότητα. Δεν ψηλώνω. Ο καλός ο ΠΑΟΚ, αυτός που βλέπουμε από το καλοκαίρι και μετά, από τον Αύγουστο θα πω εγώ και μετά, δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα να φοβάται κανέναν από αυτές τις ομάδες. Καμία. Κάποιος πρέπει να γίνει και κακός σε αυτή την πόλη. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται, δηλαδή αν δεν πονούσε το χέρι του Λάιτσμαν ή μάλλον... Το χέρι του Λάιτσμαν, ναι. Να πονούσε. Το ξέρεις, το ψάξες. Ναι. Που το ψάξες. Ναι. Ναι. Και δεν τον τίναζε το ρεύμα να σηκώσει το σημαίακι. Ναι. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει σε μια ομάδα όλο αυτό το... Τέλος πάντων, okay, δικαιότατα είναι ο ΠΑΟΚ εκεί που είναι. Α, δεν έχει ήθελα. Γίνει καμιά υπερομάδα όμως. Μη συγκρίνετε ομάδες που παίξανε Champions League Europa με το Conference. Πολύ δυνατός είναι ο ΠΑΟΚ για το Conference. Γενικά είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Αν κάνουμε τη συγκομιδή σε πρωτάθλημα, κύπελο, ένα μάτς τέλος πάντων, και Ευρώπη προκριματικά ομίλους, το πρόσημο είναι όχι θετικό, πάρα πολύ θετικό. Το πάρα πολύ θετικό που κολλάει. Ότι είναι σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση. Μαρίτσες τώρα αυτά που γράφονται ότι κανείς δεν πίστευε το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ θα γιατί μπει στους ομίλους. Πίστευε. Δηλαδή... Αν δεν το πίστευε ο προπονητής σας, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Φυσικά. Πολλοί λέγαμε ότι με το υλικό που έχει χωρίς μεταγραφές θα είναι αποτυχία αν δεν πει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Ναι. Τότε τι πολλοί δεν το πιστεύανε. Με το προφίλ το αγωνιστικό πολλοί που πιστεύανε. Είχε ο ΠΑΟΚ στα φιλικά, με τις μεταγραφές, με τις αποχωρήσεις. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κάνει αίτητο φιλικών και πέφτουν σούμπιτο τις κατηγορίες. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου, με όλο το ιστορικό που είχε ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία και πριν την προετοιμασία. Δεν είναι υπέρβαση το ότι μπήκε στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Δεν υπέρβαση. Ωραία. Ήταν όμως πολύ δύσκολο. Υπέρβαση είναι το διπλό στη Φρακφούρτη και η πρωτιά στον όμιλο. Ήταν δύσκολο να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Όπως για κάθε ελληνική ομάδα. Όχι, όπως για κάθε ομάδα που δίνει τρεις προκριματικούς θα πω εγώ. Εσύ το είπες. Ότι μικρό ποσοστό ομάδων που παίζουν τρεις προκριματικούς γύρους περνάνε σε φάση. Συνήθως οι ομάδες που παίζουν τρεις προκριματικούς γύρους δεν έχει καλό ranking η χώρα τους. Εδώ στον ΠΑΟΚ. Το ranking έπαιξε. Περίμενε. Γι' αυτό παίζει τρεις προκριματικούς. Δεν έχει καλό ranking. Δεν έπαιξε χώρα το ranking. Περίμενε. Έπαιξε. Εδώ στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ιδιομορφία Ελλάδας με ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε καλό ranking, δεν είχε η Ελλάδα καλό ranking. Ο ΠΑΟΚ είχε, γι' αυτό ήταν στους ισχυρούς. Ο ΠΑΟΚ σε όποια φάση των τριών προκριματικών έπαιξε, ήταν δεν ήταν αδύνατος. Σωστό. Ο υπέρβαση θα ήταν για τον Άρη να μπαίνει στους ομίλους. Που δεν έχει καλό ranking. Ναι. Που σε όποια κλήρωση ήταν, ήταν στους αδυνάτους. Στους ανίσχυρους. Δηλαδή όλοι οι ισχυροί περάσαν. Όχι, δεν περάσανε. Αυτό λέω. Το πιστώνετε και αυτό η ομάδα. Μη στεναχωρήσετε. Ό,τι είναι να το πιστώσω. Εσένα βλέπω ό,τι είναι να το πιστώσω, θα το πιστώσω. Αλλά μην μου λέτε ότι έκανε κάποια υπέρβαση ο ΠΑΟΚ. Η υπέρβαση είναι το διπλό στη Φραγκφούρτη και η πρωτιά στον όμιλο. Εγώ δεν μίλησα για υπέρβαση. Τι με είπες για πριν. Τα προκριματικά. Είπα ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι, για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν το πιστεύανε. Ναι, δεν υπήρχε στο. Ποια είναι ρε φίλε, επιτυχία του ΠΑΟΚ ότι μπήκε στους ομίλους. Με αυτή τη βαθμολογία που έχει. Δεν μπήκε με τη βαθμολογία. Μπήκε παίζοντας 6 παιχνίδια. Δεν μπήκε κατευθείαν με τη βαθμολογία. Έκανε υπέρβαση σε αυτά τα 6 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο για μια ομάδα που αλλάζει, για όλες τις που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της. Δεν άλλαξε ο ΠΑΟΚ το ρόστερ της στα προκριματικά. Όχι. Πώς στα προκριματικά δεν άλλαξε το ρόστερ της. Τον Ίγκασον τον είχε. Ήταν επιλογή του να τον πουλήσει. Τον Ντάντας τον είχε. Ο Ντάντας εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ήταν. Στον ΠΑΟΚ. Σου λέω, δεν ήταν. Ναι, ήταν δανεικός ο Ντάντας. Έπαιζε. Δηλαδή θα μου πεις ότι τον Μάρκος Αντώνιο του χρόνου στα προκριματικά δεν τον έχει. Είναι απόλυτο. Έπαιζε ο Ντάντας. Τα παιχνίδια πέρυσι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έπαιζε. Ναι. Ο Ίγκανσον έπαιζε. Πήρε τη θέση του Ίγκανσον. Καντουρί, πίστε, βαρπέζανε. Από αυτούς τους καινούργιους που ήρθανε. Ναι. Στα προκριματικά. Ναι. Ποιοι σε βάλανε. Οι καινούργοι ή η περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα. Ωραία. Υπήρχαν όμως στο ρόστερ καινούργιοι παίχτες που μέσα από τη διαδικασία που έκανε ο ΠΑΟΚ την προσπάθεια να μπει σε ομίλους, ταυτόχρονα προσπαθούσε να προσαρμόσει και τους καινούργιους παίχτες. Το κατάφερε στο 200%. Κάνοντας αυτό το rotation. Και στο 300 άμα θες. Μπράβο, κάνοντας αυτό το πετυχημένο rotation.
Γιατί είναι επιτυχημένο αυτό το rotation. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει παίξει με 25 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, με 19, 20, 22 τέλος πάντων παίχτες σχεδόν εντεκαδάτους. Πρωτάθλημα, άλλη εντεκάδα σχεδόν. Άλλο δίδυμο στα χαφ, άλλο δίδυμο στα στόπερ, άλλο δεξιό μπακ, άλλο σεντερφόρ. Σε κάθε παιχνίδι βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Το πιστώνει το προπονητής. Το πιστώνει το προπονητής, γιατί εγώ φώναζα όλο το φθινόπωρο. Ναι. Θα γίνει η διόρθωση. Α, θα γίνει η διόρθωση. Ναι, θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Μα δεν είναι rotation αυτό που κάνει. Να σου πω κάτι. Αν δεν γίνει η διόρθωση. Τώρα που είναι καβάλα, εγώ το λέω. Δεν είναι rotation αυτό που κάνει ο Ρασβάν. Είναι πετυχημένο μέχρι τώρα. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι πριν από χθες ήταν πετυχημένος. Και σήμερα θέλουν το κεφάλι του Γιωβάνοβιτς. Κάτι το οποίο έπρεπε να πει το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός πώς είναι πετυχημένος. Δεν έχει πάρει ντέρμπι. Είναι πρώτος. Δεν έχει πάρει ντέρμπι. Είναι πρώτος. Αν χθες έφερνε χ. Έτσι. Γινόταν 2-2 στις καθυστερήσεις το 95. Όλα κάτω από το χαλάκι. Όπως είναι στον ΠΑΟΚ. Όλα κάτω από το χαλάκι για ποιους. Για τον Παναθηναϊκό. Α, όχι για μας. Γιατί τις αδυναμίες εμείς για τον Παναθηναϊκό βλέπουμε. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, αν γινόταν 2-2 στο 95 χθες, έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι δεν έχει καταφέρει τίποτα. Το ΠΑΟΚ η εικόνα είναι πολύ καλύτερη αγωνιστικά όμως από τον Παναθηναϊκό. Είναι πολλά κάτω από το χαλάκι, είναι πολλά τα ποδοσφαιρικά λάθη, εγκλήματα που κάνει ο προπονητής, αλλά όλοι τον αποθεώνεται. Η δικιά μου θέση είναι ότι δεν έκανε κάτι δύσκολο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει το ράγκι της UEFA, γιατί παντού μπήκε φαβορή και στα τρία ζευγαρώματα. Έκανε το αυτονόητο. Περισσότερα είχε να χάσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι από αυτή τη διαδικασία, τα προκριματικά και τα playoffs, παρά να κερδίσει. Δεν έχασε τίποτα. Τα κέρδισε όλα. Okay. Έκανε όλα. Το αυτονόητο. Και την εικόνα κέρδισε. Έκανε το αυτό. Εικόνα εντάξει. Τι? Στο Ισραήλ και με τη Χάη του κάνα μισάωρο, η εικόνα δεν ήταν καλή. Άλλο το ένα μισάωρο. Αλλά λόγω του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε για μισάωρο. Λέμε, okay, πέτυχε το σκοπό του. Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι ίδια με τον Παναθηναϊκό. Ήταν αυτονόητο. Η υπέρβαση του ΠΑΟΚ που βλέπω εγώ στην Ευρώπη, εκτός το την αήτος, και αυτό είναι υπέρβαση για ελληνική ομάδα, είναι ότι πήρε διπλό στη Φραγκφούρτη. Αν εσείς θεωρείτε τον ΠΑΟΚ μικρή ομάδα και κέρδισε τη Φραγκφούρτη στο γήπεδό σας, δεν ξέρετε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Η υπέρβαση του ΠΑΟΚ είναι η εικόνα του στους αγώνες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια. Για Ευρώπη μιλάμε πάντα για όλα. Για όλα, ναι. Γιατί ανάμεσα στην Ευρώπη είχε και πρωτάθλημα. Ή ανάμεσα στο πρωτάθλημα είχε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε όλη αυτή λοιπόν τη σειρά. Αν εξαιρέσουμε τι. Να μην το χάσουμε αυτό. Η εικόνα του λες είναι η υπέρβαση του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια. Ένα-δύο παιχνίδια, ρε παιδί μου. Με τον Όφη, α πούμε, στο Ηράκλειο. Με τον Όφη, ένα. Με τον Άρη, δύο. Με την ΑΕΚ, τρία. Με τον Παναθηναϊκό, ένα ημίχρονο, τέσσερα. Ποια τα παιχνίδια λέμε, όχι ημίχρονα. Εγώ μετράω παιχνίδια, συγγνώμη. Είναι 90 λεπτά τα παιχνίδια, δεν είναι 45 λεπτά, εικόνα, ούτε 30 λεπτά. Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Εκτός το παιχνίδι σου λέω με τον Όφη, με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό και τα ντέρμπι. Ναι. Στο Καραϊσκάκης, που το Καραϊσκάκης για τον ΠΑΟΚ έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πολύ πράγμα. Ναι. Τι ντέρμπι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Την ντέρμπι κέρδισε. Στον Ολυμπιακό. Για την εικόνα μετά μιλάω εγώ. Για την εικόνα μιλάω και για όχι, το αποτέλεσμα. Όχι, εσύ με είπες για το τέτοιο. Και η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ μέχρι ένα σημείο ήταν σαν να παίζει και η γάτα με το ποντίκι. Σε έκλεισε μέσα στην περιοχή. Με τον Παναθηναϊκό. Με έκλεισε. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Τι σε έκανε. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το τελευταίο κόσμο το γιο έκανε. Α, τώρα πήγε από το ημίχρονο στο 20 λεπτό. Γιατί τώρα πήγε από το ημίχρονο στο 20 λεπτό. Όλα τα παίρνει. Δηλαδή η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ποια είναι, ρε φίλε. Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι χάλια μάλια. Δεν είναι καλή. Καλή είναι, δεν είναι υπέρβαση. Δεν μίλησα εγώ για υπέρβαση. Εσύ είπες ότι είναι υπέρβαση η εικόνα του ΠΑΟΚ. Εσύ το είπες. Μίλησα ότι είπα το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, τα αποτελέσματα σε Ευρώπη και πρωτάθλημα και ένα μάτς κυπέλου. Η εικόνα του, η αγωνιστική και σαν αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλή. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Α, τώρα βάλαμε το σίγουρο. Να σου πω κάτι, αν δεν έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια, σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει νικήσει το Ηράκλειο. Μπορεί να τα κερδίσει και όλα όπως πέρσι ο Παναθηναϊκός που είχε μια ισοπαλία, είχε 37 βαθμούς στον πρώτο γύρο από τους 39 και δεν έπειθε. Αν δεν κάνει διόρθωση, αν δεν γίνει διόρθωση που λες, ότι κάποια στιγμή θα γίνει διόρθωση και το ακούμε αυτό από το Σεπτέμβριο, αν δεν γίνει ποτέ αυτή η διόρθωση ή μάλλον αν αργήσει να γίνει, ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, θα πάρει κύπελο, θα πάρει και το conference. Αν δεν γίνει διόρθωση ποτέ. Δηλαδή η εικόνα του ΠΑΟΚ σε δείχνει ότι πάει για τρέμπλ. Μα άμα δεν γίνει διόρθωση. Και διόρθωση θα μην γίνει. Ναι. Εκείνο πάω. Πού είναι. Εκεί, στις πρώτες θέσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πάρει 16 βαθμούς σε έναν όμιλο 4 ομάδων. Από το απόλυτο 10. Σε έναν όμιλο 2 ομάδων. Συνέχισε. Όχι, το παίζουν και οι άλλες. Συνέχισε το πρωτάθλημα. Η Απερντίνη ήξερε την Άιντραχτ. Βρε, εντάξει. Ναι. Βάλτινα και σαν τη Μαρσέη και τον Άγιαξ. Δεν τη βάζω. Αυτές τι συγκρίσεις κάνετε από χθες το βράδυ. Παίζουν κόφερες. Άναγια σου, το κόφερες συγκρίνεται με το κόφερες. Πάμε να δούμε το κόφερες, να συγκρίνουμε τους αντιπάλους όλου του κόφερες με τον ΠΑΟΚ. Συγκρίσεις του ΠΑΟΚ
του Conference με την ΑΕΚ του Europa δεν μπορούν να γίνουν, φίλε μου. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟΚ. Τώρα με τον καινούριο χρόνο που πέφτει. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία. Που πέφτει στο Conference Ολυμπιακός και δεν πέφτει στο 16, πέφτει σε ένα προκριματικό γύρο για να μπει στο 16. Ναι. Θα δούμε αν θα παίξει το Conference Ολυμπιακός. Παίζει προκριματικό στο Conference Ολυμπιακός. Έτσι όπως είχε παίξει ο ΠΑΟΚ. Μιντλαντ ήταν εκείνη, ποια ήταν. Ναι. Ενδιάμεση φάση. Την ενδιάμεση φάση για να πάρει το εισιτήριο, τότε θα κρίνουμε τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τώρα. Τον Ολυμπιακό θα τον κρίνουμε σαν Ολυμπιακό στο Europa με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτό είναι κριτήριο. Η πορεία του Ολυμπιακού είναι επιτυχημένη στον όμιλο που είχε. Δεν είναι αποτυχημένη. Αποτυχία θα ήταν να έβγαινε τέταρτος Ολυμπιακός. Έκανε το αυτονόητο. Ο αυτονόητο δεν το έκανε το αυτονόητο. Αυτονόητο έκανε. Όχι, το αυτονόητο για ελληνικό ποδόσφαιρο. Το αυτονόητο θα ήταν να είχε κερδίσει και την Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία. Δεν το έκανε. Εντάξει, ήταν, όπως ήταν 0-2. Όπως τώρα πούμε, έκανε... αν ήταν Τόπολα ΠΑΟΚ θα μιλούσατε για UEFA Μάφια. Έγινε με τον Ολυμπιακό, τι έγινε με τη διαιτησία. Δεν το έχει δώσει σημασία ο Ολυμπιακός. 0-2 έγινε 2-2. Οκ, okay. Βγήκε σε έναν όμιλο τρίτος που δεν μπορούσε να περάσει Φράιμπουργκ και West Ham. Εννοείται δεν μπορούσε, αλλά δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί όταν είσαι σε έναν όμιλο με την Μπάτσκα Τόπολα και Φράιμπουργκ και West Ham, πρέπει να έχεις 6 βαθμούς στην Μπάτσκα Τόπολα. Όπως εσύ γιατί δεν έχεις 18 τώρα, αφού έκανες υπέρβαση με την τέτοια. Πού έφερες εκεί? Με την Αμπερντίν στη Ντουμπά. Αποτυχία. Για μένα ναι. Ναι. Για μένα, να κάνεις 18. Για μένα ναι. Ναι. Είναι αποτυχία να νικάς την Άιντραχτ 2 φορές και να μην νικάς την Αμπερντίν 2 φορές. Για μένα ναι, με την εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον όμιλο, που δυστυχώς, συγγνώμη να σας ζητήσουμε, αυτές οι ομάδες ήταν στο Europa League. Στο Conference League. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ζητήσετε. Μα απολογούμαστε συγγνώμη, τώρα που ήταν όχι, η απολογήσει όταν μου λες ότι όλη η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτά που ακούω και διαβάζω. Είπα ο ΠΑΟΚ ήταν στο Conference. Μου συγκρίνει τις ομάδες της ΑΕΚ που έπαιξε ένα μικρό Champions League με τα δύο λιμά που είχε ο όμιλος του ΠΑΟΚ. Ωραία, ο ΠΑΟΚ δεν λοιπόν, τα είχε τυχαία ο ΠΑΟΚ τα είναι... λιμά. Να τοποθετηθώ για το λιμά, μπορεί κάποιο. Τα λιμά ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε τυχαία. Τα είχε γιατί έχει καλό ράγκ στην UEFA. Γι' αυτό είχε δύο λιμά. Λιμά Αμπερντίν και Ελσίνκι. Λιμά τα οποία συμμετέχουν ποδοσφαιρικά. Ναι, αγόρι. Σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι, βρε αγόρι μου. Και λόγω αυτή τη στιγμή, βαθμολογίας του ΠΑΟΚ είχε την πολυτέλεια να έχει δύο ομάδες πολύ υποδιέστερες από αυτόν. Γι' αυτό λέμε ότι έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί κατάντησε να είναι δυνατός σε όλες τις σκληρώσεις. Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ αυτό. Δεν μας το έδωσε κάποιος. Αλλά μέχρι στιγμής είναι για το Conference. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Αποδεικνύεται ότι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι για το Conference. Πριν τρία χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε πορεία στο Europa. Σήμερα λέμε τώρα. Γιατί εσύ την προηγούμενη πορεία πότε την έκανες? Πριν τρία χρόνια δεν την έκανες? Πριν τρία χρόνια, εγώ σου μιλάω για το γιατί σήμερα. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο πάντα για εσά του ΠΑΟΚ ξεκινάει από τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Δεν ξεκινάει, εγώ σου λέω. Όχι, ότι... γιατί μου λες για φέτος. Πενταετία είναι τέτοια. Κανονικά. Εγώ δεν ακούω, τι να κάνω. Όχι, εγώ ακούω, γι' αυτό μη φωνάζει. Και ο κόσμος ακούει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Να μας βάλεις και volume πόσο θα μιλήσουμε, δηλαδή και τι θα πούμε. Δεν πρέπει, άμα φωνάζεις. Τι να κάνουμε, είναι ενοχλητικό. Ωραία, να βγω εκτός του ντύου να σε πάρω τηλέφωνο, αν είναι. Κανονικά. Και τι έτσι είναι ο τέτοιος, θα μας αλλάξει και αυτό, δηλαδή. Αν χρειαστεί μα... και ενοχλεί τον κόσμο αυτό ή όχι. Θα μας το πει ο κόσμος, δεν θα μας το πεις εσύ. Εντάξει, οκ, άμα το πει ο κόσμος. Εκτός αν θες να βγω εκτός του ντύου, πες και αυτό να γίνει. Θέλω εδώ να συζητήσω. Πες μας και τι θες να πούμε. Όχι, σου είπα πριν. Πες μόνο σου τα υπόλοιπα που θες. Δηλαδή, κάνουμε. Δεν κάνουμε συζήτηση. Όταν κάτι δεν σε βολεύει, λέμε τι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή. Πετυχημένο στο Conference. Αυτό που είπα. Ποιο δεν με ότι με στην UEFA υπάρχει πενταετία. Βαθμολογία. Εσύ γιατί μου λες φέτος μόνο. Και ο Ολυμπιακός πριν τρία χρόνια πέταξε την Arsenal έξω. Τι σημαίνει. Και πούντι τώρα. Ωραία, φίλε. Πενταετία είναι η βαθμολογία της UEFA. Ωραία, γιατί μόνο φέτος. Όπως το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει από το 72. Πριν το 72 δεν αναγνώσεται τίποτα. Άρα και η Ευρώπη ξεκινάει από το 23. Δεν είναι ρε φίλε έτσι. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια. Το πριν προσπαθείς να το μειώσεις όμως. Όχι. Τρελαίνω όταν προσπαθούν κάποιοι να συγκρίνουν. Το κάποιοι. Εδώ μιλάμε οι δυο μας, τώρα και μας ακούνε. Και εσύ. Γιατί δεν προσπαθείς να μου συγκρίνεις τη Φραγκφούρτη. Ότι δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ο ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερο είναι το διπλό στη Φραγκφούρτη και η πρωτιά στον όμιλο. Το έκανε όμως. Γιατί δεν το αναγνωρίζεις. Ποιος δεν το αναγνωρίζει. Εγώ βλέπω μια μείωση του ΠΑΟΚ. Ότι έλα μωρέ. Βλέπεις μια μείωση του ΠΑΟΚ. Στο Conference με την Ελσίνκη και τα λιμά. Ναι, εντάξει. Τα λιμά στο αυτά Conference είναι. Στο οποίο δεν έχω διοργάνωση. Παίξει εγώ. Μείωσα εγώ το Conference. Είπα είναι
τρίτη την τάξη διοργάνωση. Όταν μιλάς για δύο λιμά στον όμιλο, για δύο ομάδες που περάσαν. Όχι, δεν θα τα λες όπως θες εσύ. Είπα δύο λιμά και το ότι ο ΠΑΟΚ στον όμιλο του είχε δύο λιμά οφείλεται στο ranking του ΠΑΟΚ. Άρα δίνω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που τα τελευταία πέντε χρόνια είχε την πολυτέλεια να μαζέψει βαθμούς έξω και να έχει στον όμιλο του δύο λιμά. Δεν δέχομαι τον όρο λιμά για ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και τι να κάνουμε. Είναι ποδοσφαιρικά λιμά. Αυτό οφείλεται στον ΠΑΟΚ. Που είχε βαθμολογία. Περάσαν από μια φάση προκριματικών κάποιες ομάδες και κατάφεραν να μπουν σε ομίλους. Αυτές τις ομάδες εγώ δεν μπορώ να τις πω λιμά. Μην τις λες εσύ. Αδύναμες, ναι. Είναι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Τα δύο. Και ο ΠΑΟΚ πέσει κόμπι από τη Λεύσκη. Δεν είναι τύχη του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ικανότητα του ΠΑΟΚ που είχε βαθμούς στο ράγκινγκ. Και είχε την πολυτέλεια να βγάλει δύο λιμά στον όμιλό του. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Κάποια στιγμή όμως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεφύγει από το κόφερες και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι. Δεν θα αποθεώσουμε τον ΠΑΟΚ γιατί έκανε το αυτονόητο. Το δικαιούται να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά. Ας όλα τα άλλα. Αγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή στον αλλαδικό χώρο δύο ομάδες δικαιούνται να έχουν βλέψεις για πάνω από το κόφερες. Να κάνουν πορεία. Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έριξε τη ζαριά τη, δεν μπόρεσε. Άμα δεις ότι η ΑΕΚ αποκλείστηκε από το Champions League από την Antwerp, η οποία ήταν 0 στα 5 και κέρδισε την Μπαρτσελόνα τελευταία αγωνιστική σε ένα διάφορο παιχνίδι, λες κάτι δεν πάει καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που ξεκινώντας τα παιχνίδια του καλοκαιριού, το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε να δειγματίσει την ΑΕΚ σαν κάτι καλό στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ μας προέκυψε. Δεν ξεκινούσε η Ευρώπη και έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Όχι. Από τις 4-5 ομάδες, άσε τον Άρη, ο Άρης έχει τα δικά του θέματα, δεν έχει ranking, έλεγες ότι η ΑΕΚ θα μας δειγματίσει στην Ευρώπη κάτι καλό. Ο ΠΑΟΚ μας προέκυψε και βγήκε ο ΠΑΟΚ πάνω από τα σενάρια που κάναμε. Αυτές οι ομάδες. Η ΑΕΚ απέτυχε. Παρότι με έπεισε εμένα με το ποδόσφαιρό της, απέτυχε να διακριθεί. Δεν μπόρεσε να μπει στο Τσούλου. Απέναντι στην Άντβερπ. Όχι στον Άγιαξ στην Μπενφίκα. Ήταν πιο εύκολο να περάσει την Άντβερπ παρά είναι να προκριθεί από αυτό το ποδοσφαιρικό λοιμό, δεν είναι η Άντβερπ. Στο Champions League. Στο Champions League, ναι. Αυτό όχι λέμε. Γενικά. Αυτό λέμε. Πρωταθλήτρια Βελγίου, ναι, οκ, okay, το Νατάλο. Αν είχε τη βαθμολογία του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ στην Ευρώπη, θα είχε ευκολότερη ομάδα από την Άντβερπ. Αν ο ΠΑΟΚ φέτος έπαιζε προκριματικά Champions League, με το 1,5 πόδι μπορεί να ήταν στους ομίλους. Λόγω βαθμολογίας. Οι ομάδες ήταν υποδιέστερες στα προκριματικά φέτος του Champions League. Τι δεν καταλαβαίνετε. Γι' αυτό όμως λέω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά οι ομάδες δεν μπορούν, δεν δικαιούνται να έχουν βλέψεις για το Champions League, ας πούμε. Για το Europa League είναι μια ψιλοϋπέρβαση, θα πω. Το Conference League είναι το λογικό. Το Champions League δυστυχώς πρέπει να το κοιτάμε με τα κιάλια. Πρέπει να το κοιτάμε με τα κιάλια. Δηλαδή βλέποντας εγώ τον Παναθηναϊκό που μέχρι την τελευταία αγωνιστική διεκδικούσε το πρωτάθλημα πέρσι και βλέποντας αυτή την ΑΕΚ, δεν δικαιούμαστε κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να διεκδικήσει πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Εντάξει. Πήρε πολλά από τη διαιτησία την ελληνική. Στα ντέρμπι δεν μπορούσε. Και εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, επειδή διεκδικούσε ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν μου λέει κάτι. Ότι πρέπει να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Λοιπόν, τον έκανε γιογιό η Μακάμπη. Η οποία Μακάμπη έχει πόλεμο στο Ισραήλ. Μεγάλη κουβέντα. Τον είδαμε, τον απολαύσαμε και ο λατρεμένος Τσουβέλας επιστρέφει στο Βεργίνα θέατρο να μας ρίξει κάτω στα πατώματα από τα γέλια. Δεν θα είναι μια κλασική παράσταση όπως έχουμε συνηθίσει. Θα είναι ένα ξεκαρδιστικό σόου ερωτοαπαντήσεων. Δηλαδή το κοινό θα ρωτάει και ο Τσουβέλας θα απαντάει με το δικό του ετοιμόλογο και ξεκαρδιστικό ύφος. Μια διαδραστική εμπειρία με πολύ γέλιο που δεν χάνεται. Ask Τσούβι στο Βεργίνα θέατρο από 1 Δεκεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια βρίσκουμε στα καταστήματα Public Nova και στο more.gr. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ο λόγος μετά σε εσάς. Πού προσγειώθηκε ο Άμρ? Ο Άμρ? Ο Άρντα. Χθες είχε ένα story, λέει, τώρα διαβάζω, που έφευγε και ερχόταν Ελλάδα. Σε ποιο αεροδρόμιο προσγειώθηκε? Καλαμάτα έχει αεροδρόμιο. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Και εμένα κατευθείαν μόλις το είπες. Και για έναν παίχτη είπαμε για τον Ντουκουρέ. Ναι, δεν περνάει τα τέτοια. Τα εργομετρικά. Στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω τώρα εργομετρικά ή όχι, δεν πήγε στην Καλαμάτα. Και αλλά για να Στόπουλο άκουσα. Έκρισε ο Τζανακάκη στην Καλαμάτα. Ναι. Καλό μπακ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αναστόπουλο γιατί, για παίχτη? Λες, να ξαναπαίξει ο Νίκος. Προπονητής. Ναι. Νομίζω αποσύρθηκε αυτός. Ποιος προπονητής Αναστόπουλος?
Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε με τις δικές σας γραμμές. Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία. Λίμπερο 107,4 συμπολίτες. Να ανοίξουμε γραμμές. Εννοείται, τι, δεν ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-287 και 3-8 το τηλεφωνικό νούμερο που μπορείτε να καλείτε. Και μέσω Viber 6-9-45-287 και 3-8 και εκεί. Έχουμε 25 λεπτάκια περίπου να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε, να πείτε τη χαρά σας, τον πόνο σας, την ερώτησή σας, ό,τι θέλετε. Να πάμε στον πρώτο φίλο, να τον καλησπερίσουμε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αεκτήσουμε, μπορώ να μιλήσω? Εννοείται. Γιατί δεν έχουμε face control στην εκπομπή. Λοιπόν, εσείς ο Αριανός είσαι λίγο δυναμίτης. Εντάξει, και εγώ στη θέση σου τα ίδια θα έκανα και θα έλεγα. Λοιπόν, το ζητούμενο το πρώτο. Ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός και τυχερός, γι' αυτό πέρασε. Σε σχέση με την ΑΕΚ που από το πρώτο μάτς στο ευρωπαϊκό δεν είχε όλη την ομάδα χθες, η μισή ΑΕΚ έλειπε. Και σε κανένα μάτς ευρωπαϊκό η ΑΕΚ ούτε τυχερή ήταν ούτε αποτελεσματική. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που από πέρυσι έχει πάρει το κολλάι, και φυσιολογικό είναι να περάσει. Όχι φυσιολογικό. Φυσιολογικό πράγμα για την Ελλάδα δεν είναι τίποτα. Απλά είχε την τύχη, είχε το έρισμα, είχε την αποτελεσματικότητα. Και πέρασε και μπράβο του. Την τύχη τη φτιάχνει μόνο σου. Καμία σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη δεν επικαλεί τα απουσίες. Ούτε ο Αλμέιδα τις έχει επικαλεστεί. Μη μικραίνεις την ομάδα σου. Είδες το ΑΕΚ Άγιαξ. Ναι. Δεν θυμάσαι τη φάση του 90 του Γιόνσον. Εντάξει. Γίνεται στο ποδόσφαιρο, γίνονται αυτά. Αυτό λέμε ότι σε αυτά τα μάτσα, επειδή οι ελληνικές ομάδες είναι στον πάτο. Εντάξει. Θέλει και λίγο τύχη. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός. Όχι μόνο αποτελεσματικός. Ήταν αποτελεσματικός. Όχι μόνο. Εγώ πιστεύω, έτσι το βλέπω. Εντάξει, αλλά βλέπω μια έπαρση στο φίλο το ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντάξει, μην τρελαθούμε. Έπαρση σε τι? Πού είδες έπαρση? Όχι, γιατί έλεγες κάτι για Double και Europa League. Εντάξει, δηλαδή για Conference League. Άκουσες πως το είπα? Έχετε μια καλή ομάδα. Αλλά η ΑΕΚ άμα είναι πλήρης, ναι, δεν παίζεις. Αλλά να είναι πλήρης. Τι να κάνουμε για να είναι πλήρης? Όχι, σου λέω. Ναι. Σου λέω. Ακόμα και για το να είναι πλήρης μια ομάδα, είναι δουλειά της ομάδος. Να έχει μεγάλο ρόστερ να αντικαταστήσει αυτούς που είναι τραυματίες, να μην τραυματίζονται, να αποθεραπεύονται πιο γρήγορα. Είναι και αυτά ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ναι, σίγουρα. Απλά το θέμα είναι για τη μόνη ομάδα που στεναχωρήθηκε, για το Ολυμπιακό. Γιατί πέρασε, γιατί πιστεύω ότι από τις τέσσερις ομάδες είναι το μεγαλύτερο καφενείο. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Παναθηναϊκό, ναι. Τώρα, από πέντε, να βάλω και τον Άρη. Τώρα που αποκλείστηκε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, θεωρείς ότι έχουν προβάδισμα για το πρωτάθλημα? Όχι. Γιατί πιστεύω, το ακούω από συνοπαδούς σου αυτό. Το ακούω από συνοπαδούς σου αυτό που σε ρώτησα. Όχι, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, μα με τη διαιτησία, μα. Ο άτυχος, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο ο Άρης και ο πιο κάτω. Σε τι? Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει. Σε τι είναι άτυχος ο Άρης? Είναι άτυχος και πώς να σου πω. Σε τι? Παιδί μου, εντάξει. Μπαίνει να πιει νερό και γίνει την καρδάρα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί? Αυτό δεν μα είναι δεν μπορεί ατυχία να πιει νερό ο Άρης, γιατί δεν έχει ράγκινγκ στην UEFA. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός, αλλά την τύχη του την έφτιαξε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε την τύχη του και είχε τα δύο λιμά που είπα εγώ και παρεξηγήθηκα. Ο Άρης δεν μπορεί να έχει στο δρόμο του λιμά ποδοσφαιρικά. Γιατί δεν έχει ράγκινγκ. Πρέπει να το χτίσει όμως το ράγκινγκ. Το ΠΑΟΚ το χτίσε. Ναι, η Αμπερτίν έπεσε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, μια χαρά ομάδα είναι. Και είναι και πολύ. Και θέλω να σου πω κάτι. Ακόμα και η Adverb, μην νομίζω ότι τι είναι καν ελληνικές ομάδες για πλάκα. Έτσι νομίζω. Ακόμα και η Δυναμό Ζάγκρεπ, εντάξει, έχει δώσει 5-6 παίχτες, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Την είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στο δεύτερο μάτς. Φύγανε από τότε. Κάποιοι έδωσε παίχτες και δεν μπήκε τσουλού. Για το Άρη ΣΑΕΚ, τι να σου πω. Είσαι από τις ομάδες που μπορεί να νικήσει την ΑΕΚ και να πάει χάσει από τη Λαμία. Αυτό το κακό του Άρη. Ναι, αλλά ευτυχώς η Λαμία αποκλείστηκε, δεν είναι στο κύπελλο. Οπότε. Κάτσε, θα έχει κι άλλες. Να είσαι καλά. Γεια σου. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι την προσπάθεια, ας πούμε, να μειώσουμε τον ΠΑΟΚ. Πού την είδες ή την άκουσα αυτή την προσπάθεια? Προηγουμένως είπες, έλεγες, μην πάμε στη Φραγκφούρτη που πήρε 2 χρόνια πριν το Europa League. Και στη συνέχεια έλεγες να δούμε το πενταετές ranking. Πώς είναι το ranking? Το ranking στην UEFA ένα πενταετία είναι. Τι είναι, δηλαδή τι λάθος σου. Άρα δηλαδή... Όχι κάθε 5 χρόνια, του χρόνου θα βγει 5 χρόνια. Μόνο που πήρε το Europa. Αυτό δεν είπα. Είναι η Φραγκφούρτη ομάδα. Γιατί ακούτε ότι θέλετε? Δηλαδή η Φράιμπουργκ ποια είναι, για πες μου. Μπροστά στη Φραγκφούρτη καμία. Μπροστά στη Φραγκφούρτη καμία. Μπροστά στη Φραγκφούρτη. Μπροστά στη Φραγκφούρτη δεν υπάρχει Φράιμπουργκ. Μπροστά στη Φραγκφούρτη. Αλλά έτυχε τα τελευταία χρόνια να κάνει λίγο καλύτερες πορείες. Αυτό είπαμε. Έτσι και είχε ο Πάοκ στη Φράιμπουργκ. Έτσι και είχε ο Πάοκ στη Φράιμπουργκ. Την είχε μέσα έξω. Θα ήταν στα μάτια τα δικά μου ευκολότερο αντίπαλο από τη Φραγκφούρτη. Στα μάτια τα δικά μου. Αλλά παίζει η Europa League. Αλλά παίζει η Europa League. Και εντάξει, κυριακά. Δεν μπορεί να τα συγκρίνουμε. Στη Γερμανία τώρα. Τι να συγκρίνουμε για τη Φράιμπουργκ με τη Φραγκφούρτη. Η Τόπολα. Με την Απερντίν. Εγώ σου λέω τη Τόπολα με την Απερντίν. Συγκρίνεται. Ποιο είναι καλύτερο? Εσύ πιστεύει ότι είναι η Τόπολα καλύτερα από την Απερντίν? Όχι, η Απερντίν. Σαν όνομα, σαν brand name. Ναι, αυτό τι σημαίνει ότι δεν είναι. Πάρε το πρωτάθλημα εσύ. Ναι, πού θες να καταλήξεις που λες ότι μείωσα τον ΠΑΟ? Είπα ότι η υπέρβαση του ΠΑΟ είναι. Όχι, δεν είναι πρεμούρα. Δεν θα βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Δεν είναι πρεμούρα να μειώσω τον ΠΑΟ. Είναι να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟ μένει με την μπάλα στα ειδίκια, φίλε. Εντάξει, άμα το βλέπεις εσύ. Ναι. Πρέπει να παίζεις κάτι. Εντάξει. Για να μπαίνεις με την μπάλα στα δίχτυα πρέπει να παίζεις κάτι. Πάντως ευτυχώς ο ΠΑΟΚ είναι προσγειωμένος. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Σαν ομάδα. Αυτό που παίζει το παίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Το παίζει φανταστικά. Έτσι. Αλλά συνδυαστικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίξει. Τουλάχιστον στο επίπεδο παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Συνδυαστικά. Και για να μου πει και ο φίλος ο προηγούμενος που αναφέρθηκε στις ελλείψεις της ΑΕΚ. Γιατί έλειπε χθες την ΕΔΑ και Πόνσε. Τελείως ξαφνικά από την αποστολή. Δεν έχει δώσει επίσημη ανακοίνωση η ΑΕΚ. Ορίστε. Η ΑΕΚ επίσημα δεν ενημέρωσε τον κόσμο της. Η ΑΕΚ δεν είχε ενημερώσει επίσημα τον κόσμο της και τον Αράουχο επαθηκιαστούς. Είναι μια τακτική της ΑΕΚ που δεν ενημερώνει. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι. Εν μέρη είναι δικαίωμά της. Τι έγινε στην προπόνηση, πες μου, πριν τον αγώνα με τον Άγιαξ. Άσε το τι λέγεται και το τι λέγεται και το τι γράφεται, αν δεν βγει επίσημα παίχτης ή η διοίκηση ή ο προπονητής. Ποιος θα βγει επίσημα, ρε παιδιά. Αυτό, τότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι ανεπίσημα όμως. Εσύ ήσουν στα σπάτα και γνωρίζεις. Να πει προπονητής αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το πούμε ούτε εμείς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Εγώ δεν γνωρίζω. Καλησπέρα. Αλλά θα ψάξω να μάθω. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σας. Καλώς τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες ομάδων. Να μην βάλω και την τρίτη που είναι αυτή που παρακμάζει και ουσιαστικά χάνει συνέχεια από την Αγγλή και από αυτό που ήταν. Αυτό είναι η τρίτη κατηγορία, τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν 2 κατηγορίες βασικά για να χαίρεσαι στην ομάδα που υποστηρίζεις. Είναι η μία, αυτή που ξεκινάει να αναπτύσσεται, είναι ομάδες που δεν τις πιάνει κανεί το μάτι. Λες τώρα, σιγά, αυτή. Κι όμως αυτή μπορεί να είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε καταξιωμένη. Γιατί? Γιατί έχει κάνει υποδομή, έχει κάνει προεργασία και τώρα αρχίζει να αποδίδει. Είναι αυτό που λέμε έκπληξη. Υπάρχει όμως και η κατηγορία των κλασικών ομάδων που συνεχίζουν να στέκονται εκεί που είναι με πάρα πολύ καλή απόδοση. Και που μπορεί να είναι καμιά φορά αρνητικές εκπλήξεις αυτές οι ομάδες. Ναι, ναι, όχι όμως για πολύ. Δηλαδή θα βρουν το δρόμο τους. Σημαντικό. Και τα 5 χρόνια είναι όντως σημαντικά γιατί έχουν διάρκεια και δεν μπορεί να ξεγελάσει κανείς τίποτα. Άρα το ranking πράγματι είναι πολύ καθοριστικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει διάρκεια σε κάποια ομάδα. Δείχνει την εικόνα της πορείας μιας ομάδας και όχι καταγραφή πυροτεχνήματος. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πράγματι πολύ καλό αυτό που κάνει η UEFA. Με έναν τρόπο δημιουργεί λιγότερες εκπλήξεις για να μπορέσει να έχει στο τελικό αποτέλεσμα
ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να παράξει προϊόν ποιοτικό. Mm-hmm. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι, και εκεί θα καταλήξω από χθες, ότι το τελευταίο γκολ που μπήκε, για να μπει, χρειάστηκε να γίνουν 14 πάσες. 14 πάσες. Η 14η ήταν το γκολ. Ουσιαστικά δηλαδή, κυριολεκτικά, είναι ύμνος στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό το καταλογίζω στον προπονητή. Είναι συγχαρητήρια και το έχω πει από εδώ και καιρό. Θέλω αυτός ο προπονητής μακάρι να πάρει το τρέμπλ, να τα πάρει και τα δρία και να φύγει πετυχημένος. Θα είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Για σένα, για τον ΠΑΟ. Τον προτιμώ να φύγει πετυχημένος παρά αποτυχημένος. Αλλά να φύγει. Είναι έτερον εκάτερον τον άλλο. Ναι, κατάλαβα. Να σε καλά, φιλάρετε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κινητός. Χαίρετε. Θα μιλήσεις, φίλε. Όχι. Ο επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα σε ακούμε. Χαίρετε. Χρήστος, Ολυμπιακός, Φραγκφούρτη. Γεια σου, Χρήστος. Για μένα από τα χθεσινά τα μάτσε όλα, μένει μόνο αυτό που είπατε και πριν, που κατέβασε ο Άγιαξ αρχηγό 17 χρονών παιδί. Από Άξι. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, στην ποδοσφαιρική Ουγκάντα που ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κανονικό ποδοσφαιρικό. Αυτό τα λέει όλα. Ποδοσφαιρική Ουγκάντα και χειρότερη από την Ουγκάντα. Επίσης θέλω να πω ότι όποιος δεν βλέπει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα Δεκέμβρη, τέλος Δεκέμβρη, δεν είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα και δεν βγάζει την περισσότερη υγεία από όλες τις 4-5 αν θέλεις, ζει και αυτό σε άλλο πλανήτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Εντάξει, ποιος είναι τώρα πιο φορμαρισμένος στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ είναι, μέσα έξω. Τρίποντα παντού, όλα βγαίνουν διπλά στην Ευρώπη, όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Ναι. Έτσι είναι τα γράμματα μέχρι τώρα. Για μένα για ευρωπαϊκούς τίτλους τώρα και για τέσσερις που λένε θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα πάει ο ένας, θα πάει ο άλλος, ξεχάσετε. 80% για μένα είναι ο Μουρίνιο θα το πάρει πάλι. Ναι. Το conference. Ποια ομάδα θα την κερδίσει τη Ρώμα, διάδεσες λίγο αυτές που είναι. Εντάξει, έχει. Έχει West Ham, έχει Άιντραχτ, έχει... Έχει καλές ομάδες. Δεν χάνει ο Μουρίνο, από αυτές ο Μουρίνο δεν χάνει από κανένα, εγώ πιστεύω. Εντάξει. Αυτός ο Μουρίνο, ο Μπάρμπας. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Και τον Ολυμπιακό μην τον ξεγράφετε. Έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Έχει προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα, αλλά μην τον ξεγράφετε. Ο Ολυμπιακός ένα τέρμα θέλει και ένα στόπερ, τίποτα άλλο δεν θέλει. Όλους τους άλλους και ηρεμία θέλει. Εκτός από αυτά που είπες. Και ηρεμία, για να δούμε τώρα. Και προπονητή να τον αφήσουν να δουλέψει. Πολλά θέλει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέμε. Όχι ότι ξεγράφεται όμως, έτσι, ο Ολυμπιακός. Είπαμε, έχει, όπως το είπες, το know-how. Μεγάλο σφάλμα του Τίγρη που δεν πήρε τερματοφύλακα να κάνει πορεία. Το πλήρωσε, το πληρώνει. Να είσαι καλά. Πώς τέτοιος άνθρωπος. Ναι, η Ρώμα δεν μπορεί να πάρει το κόφερες όμως, γιατί η Ρώμα είναι στο Europa. Στο Europa League. Μήπως το Europa πάρει. Δύσκολα. Τέλος πάντων. Δευτερόλεπτα στην Ελένη Μπούντου για κάτι έκτακτο. Παρακαλώ. Ελένη. Χαίρετε. Να δώσουμε έτσι ένα στίγμα από τον Γιάννη Βρούτζη, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο οποίος από το πρωί της Παρασκευής μάλλον βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε το Καφτατζόγλιο στάδιο. Στη συνέχεια έκανε και κάποιες τοποθετήσεις. Έχουν άρωμα ΠΑΟΚ μερικές εξ αυτών και αναφέρομαι βεβαίως στη νέα Τούμπα και στην πρόταση που κατέθεσε ο Μάξ Γκαγκάτσης στη συνεδρίαση της Λίγκας τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, στο θέμα της νέας Τούμπας, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που μας έκανε περήφανους με τη νίκη πρόκρισή του, αλλά και το πολύ όμορφο ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια εμβληματική ομάδα για τη χώρα και είναι καλοδεχούμενη όποτε το θέλουν για να μιλήσουμε. Αν έρθει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, βεβαίως να τη συζητήσουμε και να την δούμε. Η απάντηση από τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού κύριο Γιάννη Βρούτζη. Για πού να έρθει πρόταση από τον ΠΑΟΚ? Να έρθει πρόταση για να συζητήσουμε ακριβώς για την νέα Τούμπα και τη μετεγκατάσταση, γιατί είναι δύο θέματα που συνδέονται. Για το θέμα της μετεγκατάστασης του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ένα Καφτατζόγλιο που έχει πάρα πολλά θέματα και είναι σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν,
θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο στο συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη προσέγγιση του ΠΑΟΚ που έπεσε πάνω σε τείχους με δυσνόητα οικονομικά θέλω από πλευράς διοίκησης και τότε Αυγενάκη, τον οποίο φωτογράφησε ο ΠΑΟΚ ανοιχτά ως τον άνθρωπο που έβαζε εμπόδια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπουμε μια διαλλακτική στάση από την συγκεκριμένη κυβέρνηση και από τον Γιάννη Βρούτση. Ανοίγει την πόρτα και καλεί τον ΠΑΟΚ όποτε θέλει η ομάδα του Δικεφάλου να το συζητήσουν. Ρωτήθηκε και για το θέμα, για την πρόταση αν θέλετε του Μάκη Γκαγκάτση στη συνεδρίαση της Λίγκας, όπου μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε πει να ζητήσουν όλες οι ομάδες από την κυβέρνηση να αναστείλει το επόμενο διάστημα το μέτρο των κεκλεισμένων, κοινώς να μην ισχύσει για το επόμενο δίμηνο και να προτείνουν να ισχύσει ποινή κεκλεισμένων για όλη την σεζόν για κάθε ομάδα που δεν θα περιπλουρίσει την τάξη στο γήπεδό της. Συζητήθηκε, το συζητάμε και εμείς όλες αυτές τις ημέρες αυτή την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση. Η απάντηση από πλευράς κυρίου Βρούτση, δεν υπάρχει κάποια πρόταση που έχει έρθει στο Υπουργείο Αθλητισμού μέχρι και σήμερα. Η κυβέρνηση έχει εκφραστεί, υπάρχει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που έχουν τηρηθεί θα συνεχίσουν να τηρούνται. Κρατάω το τελευταίο γιατί νομίζω ότι βλέπω μια έτσι αδιάλακτη στάση στο συγκεκριμένο θέμα από πλευράς κυβέρνησης για το οριζόντιο μέτρο που αφορά το λουκέτο στις εξέδρες των γηπέδων. Ωραία. Ωραία, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, Ελένη. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Ελένη. Οπότε περισσότερα... αυτό που μένει. Ο τίτλος είναι όποτε, όπως μεταφέρει και στο SDNA, Ελένη, όποτε θέλει ο ΠΑΟΚ, το συζητάμε για το Καφτατζόγλιο. Άνοιξε διάβλος επικοινωνίας. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μένει να κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ να το συζητήσουν και να τα βρούνε. Αν γίνεται έτσι, γιατί στο Καφτατζόγλιο πρέπει να γίνουν πολλά πραγματάκια. Δυστυχώς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, επόμενος από Γερμανία. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Και στους δύο, τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Αλλού ήθελα να πάω τη συζήτηση. Καταρχήν να απαντήσω λίγο και στο φίλο τον ΑΕΚΤΣΗ, ο οποίος σωστά και σας ρώτησε αν επιτρέπετε να μιλήσω, γιατί να σας πω από προσωπική μου εμπειρία, όταν μπαίνω εγώ σε σταθμό της Αθήνας, ο οποίος είμαι μια φωνή που μιλάω για ποδόσφαιρο, με ξέρετε, δεν ναι. μιλάω. Και είναι και η ειδικότητά σου. Να βάλω στην πρόταση τη λέξη Μαρινάκης σε μια ποδοσφαιρική κουβέντα, με κλείσανε. Δηλαδή υπάρχει ραδιοφωνική δεσμοφυλακή εκεί, τελείωσε. Κλειδώνουμε και σε πετάμε απ' έξω. Εντάξει, δεν άρα έχει δικαίωμα σαν οπαδός να σχολιάσει. Έχεις όμως το δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα σαν οπαδός ή σαν ακροατής ή σαν οτιδήποτε να επιλέξεις πού θα μιλήσεις και πότε. Αυτό το δικαίωμα το έχεις. Αλλά οι δημοσιογράφοι γενικά δεν θα πρέπει να κλείνουν. Θα πρέπει να ακούνε στην δημοκρατία που ζούμε ή νομίζουμε που ζούμε όλες τις φωνές. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι. Αυτοί κρίνονται και εμείς τους κρίνουμε κι εσείς. Ακριβώς. Τώρα γιατί η ΑΕΚ δεν πέρασε, παιδιά, υπάρχει απλή εξήγηση. Εγώ σας το έχω πει. Η ΑΕΚ σκοράρει μόνο με έναν τρόπο. Το κάνει καλά. Δηλαδή το πρες που κάνει το μαντομαδόρικο δεν μαρκάρει χώρο, μαρκάρει παίκτες και φεύγουν τα οχτάρια διαγώνια μέσα στην τρύπα όταν κλέβουμε την μπάλα. Είναι ένα πράγμα το οποίο όταν δεν το κάνει ή όταν ο αντίπαλος δεν είναι στα μέτρα της πιο, ή πιο κάτω, έχει πρόβλημα. Ειδικά άμα της δώσεις την μπάλα στα πόδια και είσαι καλύτερη ομάδα, δηλαδή μπορείς να φύγεις πιο εύκολα στο χώρο, δεν ξέρει τι να την κάνει. Σε σετ παιχνίδι ΑΕΚ δεν παίζει ποδόσφαιρο. Προσπαθεί πάλι να σου δώσει την μπάλα, να την κλέψει, να κάνει κάτι το απροσάρμοστο, το αλλοπρόσαλο. Έτσι δεν μπορείς να πας μπροστά στην Ευρώπη. Μπορεί φυσικά στην Ελλάδα όταν παίζεις με υποδέστερες ομάδες, αλλά όταν πηγαίνεις στην Ευρώπη δεν μπορεί να πας να παίξεις έτσι για να πας ψηλά. Επίσης ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην Ελλάδα κερδίζει 5-0 και φαίνεται ότι είναι πολύ φορμαρισμένος, έχει και εκεί εξήγηση. Όταν βγαίνεις εντός Ελλάδος όταν παίζεις και οι ομάδες ξαφνικά παίζουν με ρόμβο ανοιχτά 4-4-2 με τις γραμμές 40 μέτρα, τους βάζεις 5 γκολ. Δεν γίνεται το ίδιο έξω. Δεν είναι οι άμυνες δηλαδή τόσο φιλικές προς εσένα. Και όχι μόνο έξω. Η ομάδα, και στην Ελλάδα. Πρώτα ημίχρονα, συγγνώμη. Και στην Ελλάδα την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο που είπες. Τελευταίο παράδειγμα αυτό που είπε ο Άκης πριν με τον Άρη. Τον κλείδωσε εκεί πέρα και δεν είχε εναλλακτική. Πάρα πολύ, τον πήγε στα κόκκινα στη μέση, στην οδομαχία και δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να έδειξε δηλαδή ότι ήταν λίγος. Και γι' αυτό και φέτος πάλι δεν το βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί στη μεγαλύτερη του φόρμα και ενώ σαν ομάδα. Τα πρώτα της ημίχρονα είναι τα καλύτερα από όλες τις ομάδες της Super League που έχω δει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια είναι πιο δυνατός από όλους.
Τι να πω, και τον ΠΑΟΚ μας είχε διαλύσει το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή μας έκανε άνω κάτω. Και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα όμως κάτι έχει και του λείπει. Από εκεί και πέρα και αυτός χάνει από φαντασία. Έχει συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί να βγάλει στην πλάτη όπως πέρσι με τις βαθιές μπαλιές του Πέρεθ. Σε βρήκα ανοιχτό και σε βάζω γκολ. Τον έχουν καταλάβει οι αντίπαλοι. Και γι' αυτό και αρχίζει και πέφτει. Όπως και η ΑΕΚ γι' αυτό το λόγο αρχίζει και πέφτει. Mm-hmm. Εμείς από την άλλη, ο ΠΑΟΚ παίζουμε πολύ καλή μπάλα. Είναι δείγμα Λουτσέσκου. Διαφωνώ σε πολλά με τον Λουτσέσκου. Όπως και συμφωνώ σε πολλά. Γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής ο οποίος στο μυαλό του, να το πω έτσι ευγενικά να μην παρεξηγηθώ, νομίζει ότι έχει τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δηλαδή αν αύριο πάει να παίξει με τη Manchester City, δεν θα της δώσει την μπάλα. Θα πάει να το παίξει τα ίσια το παιχνίδι. Θα μου πει τώρα ο φίλαθλος ο συνοπαδός, οι μεγάλες ομάδες έτσι κάνουν. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα η ομάδα μας όταν βγαίνει έξω στην Ευρώπη ή όταν βλέπει μεγαλύτερες ομάδες να προσπαθεί να αναφθεί το αφεντικό. Αν το καταφέρει, γιατί μέχρι τώρα το έχει καταφέρει καλά, δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Μπράβο του, είναι ένα μεγάλο παράσημο. Αυτό και μόνο. Ωραία. Δηλαδή, μια ελληνική ομάδα να μπορεί να βγαίνει έξω με μεγάλες, με μεγαλύτερες ομάδες, με από καλύτερα πρωταθλήματα, ισπανικές, γερμανικές, αγγλικές και να τις κοιτάζει στα ίσια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε στον τελευταίο για το ημίωρο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Χάσαμε, φίλε μου, χάσαμε. Σήμερα δεν είπες ούτε Γιάννη Σάικ, φίλε, το κόψεις και αυτό. Γιάννη Σάικ, εντάξει, γιατί δηλαδή, τώρα, επειδή αποκλείστηκε δεν το είπες. Μην πας να κάνεις τρίπλα. Όχι, εσύ έκανες τρίπλα και την έκοψα εγώ με τάκλιν. Και να σου πω το χειρότερο είναι ότι έπαιξα 15 ευρώ τον Παναθηναϊκό διπλό και δεν το έπαιρνε. Λέει θέλει άλλο ένα. Λέω Ρωσία που μόνο. Όχι, λέει ξέρω εγώ. Και άντε λέω βάλει και την ΑΕΚ διπλό. Στο ένα. Τόσα μάτσα είχε αυτό βρήκε να βάλει. Πού το έπαιξε. Αυτό που το έπαιξε. Περίμενε. Πού το έπαιξε αυτό. Εντάξει, μην πει εταιρεία. Σε πρακτορείο λέω. Αυτό ήθελα να πω. Στο πρακτορείο. Ήταν μια κοπελίτσα εκεί. Λέει δεν το παίρνει. Εσύ είδε την κοπελίτσα και πήγε να παίξει εκεί στοίχημα. Για το στοίχημα πήγε. Πε αλήθεια τώρα. Το πρακτορείο είναι κάτω από το σπίτι μου. Πού να πάω. Ναι. Και δηλαδή σε πρακτορείο. Δεν πεζόταν μονό αποδεκτό μάτς του Europa. Δεν το παίρνει μου λέει. Μήπως κάτι λάθος έκανες εσύ. Λέω να βάλω άλλο ένα, βάλει άλλο ένα. Και ποιο. Έβαλα την ΑΕΚ. Λοιπόν, άκου, τι Άκη, την έβαλες την ΑΕΚ. Διπλό. Τι θα την βάλω την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και με τη μεικτή κόσμου να παίξει διπλό θα την βάλω. Τι ρωτάς τώρα. Και έβαλες αυτό το δελτίο διπλό Μακάμπι διπλό ΑΕΚ 15 ευρώ. Τον Παναθηναϊκό χωρίς να το παίζω η Δήμονα ήμουν σίγουρος. Ναι ρε παιδί μου εδώ και ο συνάδελφος είπε όπως, και εγώ το βλέπα για διπλό έπαιξες 15 ευρώ σε αυτή τη διάδα. Ναι, η κοπελίτσα πόσο χρονών ήταν. Ποιος. Η κοπελίτσα πόσο χρονών ήταν. Η κοπελίτσα είναι τώρα μαθητευόμενη μέσω ΑΕΔ την πέρα. Περίπου βρε πόσο χρονών ήταν πάνω κάτω. 19-20. Γιατί δεν το έδωσε το κοριτσάκι 15 ευρώ να πάει να πηγαίνει από το από σένα, ρε φίλε. Πραγματικά. Και τα έπαιξε εκεί. Τα πιάναν τόπο, ρε Γιάννη. Λοιπόν, άκου, Άκη, έχω νέα. Τι νέα? Παναγίδη. Ναι. Δίνουμε φανφέρ, παίρνουμε Παναγίδη και κάτι τέτοια. Ναι. Και για 6 μήνες ποιον παίρνουμε, ξέρεις. Το Λιονέλ. Το Λόρεν, που κάθεται από το τέτοιο τώρα. Από το MLS. Του Άρη είναι παίκτη. Το Φαμπιάνο. Για πες. Το Μωρόν. Κουέστα. Κουέστα. Πες τώρα μου, τον έκανε χαρούμενο. Πες μου τι ώρα να είναι να τον πάω στο αεροδρόμιο. Τώρα τον έκανε χαρούμενο. Τώρα θα μου πεις ο Κουέστα μπροστά σε αυτά τους γκασμάδες που είσαι κάτω από τον κολπό. Εννοείται, ρε φίλε. Ο Κουέστα. Το άκουσα κι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι καλύτερος. Από αυτούς τους δύο, ναι, ρε φίλε. Τώρα το λέει. Περίμενε, Γιάννη, μην τρως παπά. Το λέει επειδή για να πας να τον πάρεις. Όχι, ξέρεις γιατί είναι καλύτερος. Γιατί ο Κουέστα είναι μαθητευόμενος τερματοφύλακας. Ενώ οι άλλοι δύο δεν είναι τερματοφύλακες. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου. Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Είμαστε 38 μετά τη μία. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα σε Βασίλη Σαμπράκο. Διαβάζω κάτι σημαντικό. Η Χάνθ 1921 και ο Άρης 1914, δύο από τους ιστορικότερους συλλόγους οργανισμούς της Ελλάδος, διοργανώνουν φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Στα πλαίσια συμπλήρωσης 100 και πλέον χρόνων από την ίδρυση των δύο συλλόγων, η Χάνθ σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Άρης διοργανώνει αγώνες ποδοσφαίρου των τμήματων υποδομής στο στάδιο Κλεάνθης Βικελίδης.
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου από τις 12 έως τις 3.30 300 και πλέον αθλητές θα παίξουν ποδόσφαιρο στο ιστορικό γήπεδο του Άρη. Σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου θα υπάρχει μουσική, διαγωνισμοί, δώρα, εκπλήξεις, ενώ θα πραγματοποιηθεί ομιλία από εκπροσώπους της δομής εις το όνομα του Άλκη με θέμα η αλλαγή οπαδικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους μικρούς και μεγάλους για μια ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο. Παρασκευή λοιπόν 22 12 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Βασίλη Σαμπράκο να μας κάνει την αποτίμηση της παρουσίας των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά ήταν όλα αυτά που είδαμε μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να πω, αν πρέπει να βάλω πρόσημο, θα βάλω θετικό. Την κάναμε και χθες τη συζήτηση σχετικά με το γινόταν ή δεν γινόταν να περάσουν και οι τέσσερις, από ποιους θα έπρεπε να το απαιτούμε να περάσουν. Τώρα που το είδαμε όλο αυτό, λέω ότι αν κάποιος μας άφησε, πώς να το πω, με τον καημό ότι θα μπορούσε να έχει πάει παρακάτω, είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι το όριο του σύν ή πλην στο θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Ναι. Έτσι όπως πήγαν, ναι. Κοίτα, εγώ και εδώ θετικό πρόσημο θα βάλω, γιατί φτάνει μια ομάδα, ήδη είναι στους 16 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και έχουμε και άλλη μία για την οποία μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερη από εδώ και μπρος, άρα ότι την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι μια πιο έτοιμη ομάδα συγκριτικά με αυτό που ήταν χθες ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπατσκατόπολα. Άρα okay, έχουμε δύο ομάδες να παίζουν το 2024 στην Ευρώπη. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο, ναι. Όμως, το έλεγα, έβλεπα τη λίστα με την κατάταξη των χωρών σε σχέση με τη βαθμολογική συγκομιδή πρωτού αρχίσει αυτή η τελευταία αγωνιστική και ήμασταν στη 10η θέση. Δεν του αναλογεί του ελληνικού πρωταθλήματος ακόμα να είναι μέσα στη δεκάδα. Άρα αυτό ήρθε και αποκαταστάθηκε η τάξη. Δεν έχω τσεκάρει σε ποια θέση είναι τώρα με βάση τη φετινή βαθμολογική συγκομιδή. Δεν ήταν για να είναι στη δεκάδα η Ελλάδα. Δεν της αναλογεί, δεν της αξίζει. Άρα περισσότερο με φωτοβολίδα στα μάτια σου είναι η φετινή πορεία παρά κανονικότητα. Όχι ακριβώς. Είναι να πεις συμπτωματικό, ναι. Γιατί σε συμπτώσεις οφείλεται το γεγονός ότι ζήσαμε το περσινό πρωτάθλημα, συμπτώσεις που ήταν οικονομικής φύσης, ότι ξαφνικά οι ομάδες την προηγούμενη σεζόν είχαν μεγαλύτερα έσοδα κυρίως λόγω τηλεοπτικών εσόδων και στοιχήματος, και είχαν μπροστά, έβλεπαν μπροστά μια σεζόν που θα έδινε παραπάνω ευρωπαϊκά εισιτήρια και σε καλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα αυτό που συνέβαινε στο περσινό πρωτάθλημα ήταν κάτι που δεν οφειλόταν στη στρατηγική, ότι οι ομάδες που μετέχουν είχαν φτιάξει πλάνα για να εξελιχθούν και να μεγαλώσουν αγωνιστικά και άρχισαν να δρέπουν τους καρπούς μιας συντονισμένης προσπάθειας την οποία επέμεναν να τη στηρίζουν και να την υποστηρίζουν. Ήταν ότι είδαν σε ένα καλοκαίρι ότι είχαν λεφτά, γιατί είχαν βρει λεφτά από την τηλεόραση και από το στοίχημα, είδαν μπροστά ότι υπάρχουν λεφτά λόγω των αυξημένων ευρωπαϊκών εισιτηρίων και λόγω του γεγονότος ότι πήγαιναν δύο ομάδες στα αποκλειματικά του Champions League και πήγαινε και μια ομάδα στο Europa, και κάπως έτσι ζήσαμε το περσινό πρωτάθλημα. Το φετινό μέχρι εδώ είναι μια συνέχεια σε σχέση με τις μεγάλες ομάδες. Αν αυτό το ζήσουμε μέχρι το τέλος και είναι πράγματι μια συνέχεια, και το ερχόμενο καλοκαίρι δούμε τις ομάδες να συνεχίζουν να ενισχύονται, να βελτιώνονται και να, πώς να το βάλω σωστά τώρα, να οριμάζουν τόσο που να μην αλλάζουν κάθε τρεις μήνες προπονητή ή έξι μήνες ή μια σεζόν, και να μην αλλάζουν ρόστερ, να μην κάνουν ριζική ανακαίνιση και τα χαλάνε όλα και τα ξαναφτιάχνουν από την αρχή, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι πια αρχίζει το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, να βάζει προδιαγραφές, να κουμπά πάνω σε αυτές και να μπορεί να απαιτεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Άρα λες ότι ο ανταγωνισμός του περσινού πρωταθλήματος τον βλέπουμε φέτος μέχρι στιγμής, τουλάχιστον το βλέπαμε μέχρι χθες. Βέβαια, ναι. Το λέω με μεγάλη σιγουριά. Δηλαδή οι ομάδες μπήκαν στα προκριματικά πολύ πιο έτοιμες
να ανταπεξέλθουν σε ευρωπαϊκό ρυθμό συγκριτικά με προηγούμενες φορές. Και αυτό οφειλόταν και στην οτροπία, δηλαδή ότι όλοι το είχαν πάρει στα σοβαρά, γιατί όλοι καταλάβαιναν ότι φέτος εδώ είναι μια ευκαιρία να μαζέψουν βαθμούς οι ελληνικές ομάδες και κάπως λίγο να επηρεάσουν τη μοίρα τους, και η κάθε μία ξεχωριστά για τον εαυτό της, αλλά και σε σχέση με τον εθνικό δείκτη. Και απ' την άλλη, αυτό είναι ένα μέρος της εξήγησης για όλο αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι, για το ότι τα κατάφεραν να φτάσουν δηλαδή μέχρι τη φάση των ομίλων οι 4 στους 5. Και το δεύτερο μέρος της εξήγησης είναι, ναι, ότι ερχόντουσαν από ένα πρωτάθλημα που ήταν υψηλού ρυθμού, υψηλότερο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, πιο ανταγωνιστικό, με πολύ καλά μάτς στα play-offs, και όλο αυτό άφησε κάτι με την καλή έννοια στις ομάδες. Μπήκαν και ήταν, ξεκίνησαν, το σημείο της εκκίνησης ήταν καλύτερο συγκριτικά με προηγούμενες φορές. Αυτά είναι που τα ωφέλη που είχαν από το περσινό πρωτάθλημα, και που επειδή και το φετινό ξεκίνησε στον ίδιο δρόμο, τις κράτησε τις ομάδες καλά. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια, μπορώ να εξαιρέσω μεγάλα διαστήματα παιχνιδιού, ας πούμε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού που αυτό δεν φαινόταν πολύ, μπορώ να εξαιρέσω και κάποια διαστήματα σε κάποια από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, στο τρόπο που έπαιζαν οι υπόλοιπες ομάδες σε όλες αυτές τις αγωνιστικές, το έβλεπες ότι είναι πιο κοντά στον ευρωπαϊκό ρυθμό συγκριτικά με προηγούμενες φορές. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της ΑΕΚ, που δεν προκρίθηκε, αλλά που σε αυτό τον όμιλο έδειξε ότι της αναλογεί να βρίσκεται σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, και ότι ενδεχομένως αν είχε σταθεί λίγο πιο τυχερή σε σχέση με την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Europa League, θα το είχε υπογραμμίσει πολύ περισσότερο. Έπαιξε απέναντι σε ομάδες πολύ υψηλού ρυθμού. Και έπαιξε και καλά. Όπα, τον χάσαμε τον Βασίλη. Μόλις είπα έπαιξε καλά η ΑΕΚ, να ξαναγκαλέσω. Έπαιξε καλή κουβέντα για την ΑΕΚ και έπαιξε γραμμή. Γιατί, πρώτη φορά που λέω καλή κουβέντα. Είπαμε, για μένα είναι δυσανάλογος ο αποκλεισμός της ΑΕΚ με την εικόνα της. Το ότι η καλή της εικόνα όμως ήταν κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιου επίπεδου, εντάξει, λες ότι κάπου είναι και λογικό. Δηλαδή θα έπρεπε η ΑΕΚ να είναι πάρα πολύ καλύτερη σε συγκεκριμένα παιχνίδια και πιο τυχερή ίσως. Έλα, Βασίλη. Έλεγα λοιπόν, μπήκε να παίξει με ομάδα του Αγγλικού Πρωταθλήματος και στα δύο παιχνίδια, δηλαδή δεν έτυχε στη μια βραδιά, και στα δύο παιχνίδια όχι απλώς ήταν στο ρυθμό, στο δεύτερο παιχνίδι και στις ποσότητες και στην ποιότητα των ευκαιριών ήταν καλύτερη, υπερτερούσε. Το ίδιο θα πω για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη West Ham. Το ίδιο θα πω για τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με την Άιντραχτ. Και επειδή δεν το έχουμε κουβεντιάσει πολύ, εγώ επειδή αφενός προετοιμαζόμουν για την εβδομάδα του Champions League, αφετέρου παρακολουθώ την Bayern, το είδα το παιχνίδι της Bayern με την Eintracht και την είδα την Eintracht να κάνει τρελό γλέντι στην Bayern. Θα πει κανείς, εντάξει, η Bayern είχε αφέλεια, έπαιζε ψηλά, δεν έδωσε μεγάλη σημασία, την υποτίμησε. Ακούω ό,τι και αν πει κανείς. Ας δούμε την εμπορική αξία της εντεκάδας της Bayern και ας κουβεντιάσουμε μετά για το αν τελικά δηλαδή η Άιντραχτ είναι μια καλή ομάδα ή όχι. Εντάξει, και καλή. Και όχι σε σχέση με το παρελθόν της. Αλλά ναι, όλη η χρονιά η Άιντραχτ και η Γκλάντμπαχ για αυτό το παιχνίδι ζουν. Εντάξει, τις μεγαλύτερες κηδείες στην Μπάγερ αυτές οι δύο τις κάνουν διαχρονικά και σε έκταση σκορ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Γιατί πριν τρεις μέρες η Φραγκφούρτη έφαγε δίμπαλο από Σαρμπρίγκεν. Γάμα εθνική και μείνει εκτός. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό, Άκη, αλλά λέω ότι μια ομάδα που στην έδρα της μπορεί να βάλει 5 γκολ στην Bayern, δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Σίγουρα. Όταν βλέπουμε μια ελληνική ομάδα να πηγαίνει και να την νικάει εκεί, να λέμε εντάξει μωρέ τώρα με τους πεθαμένους τους βρήκε, τους γλέντισε, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και παραμένει ακόμα μέσα στα 3 φαβορί, αν δεν κάνω λάθος, για την κατάκτηση του conference. Και όχι την νίξε, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, δεν έβαλε ένα γκολ και κλείστηκε πίσω. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι στη διάρκεια της φετινής σεζόν, και μπορώ να πω το ίδιο, ας πούμε, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μαρσέη στο Λεωφόρο. Έβλεπες απέναντι ένα σκασμό λεφτά να κυκλοφορούν με φανέλες και ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ναι, έλεγες δεν είναι έτοιμη, έχει καινούριο προπονητή, μπλα μπλα, αλλά δεν έπαβε να είναι η Μαρσέη. Και ο Παναθηναϊκός της έκανε
πώς να το πω, όχι απλώς έπαιζε σαν ίσος απέναντι σε ίσο, ήταν και υπερτερούσε σε κομμάτια του παιχνιδιού. Όλο αυτό έχει συμβεί γιατί οι ομάδες είχαν μια συνέχεια από τη μια σεζόν στην άλλη και γιατί έρχονταν από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Για να κλείσω ας πούμε το γενικό σχόλιο σε σχέση με το όλα αυτά που είδαμε, αν ήταν κάτι που, παραπάνω από αυτό που μας αξίζει ή λιγότερο, λέω τελικά ότι ήταν πάνω κάτω αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Στο μυαλό μου βέβαια είναι πολύ κρίμα που ο Παναθηναϊκός μια τόσο μεγάλη ευκαιρία την έχασε και την έχασε με έναν τρόπο που είναι οδυνηρός, γιατί σκέφτομαι ότι αν γύριζε ο χρόνος πίσω, τι διαφορετικό θα είχε κάνει ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μην χάσει από τη Μακάμπη πριν να... το μάτς ή στο μάτς, δηλαδή θα πω στην προετοιμασία της ομάδος ή στο κοουτσάρισμα. Στην προετοιμασία που είναι όχι στο τεχνικό κομμάτι ούτε στο τακτικό κομμάτι, σωστά είχε στηθεί ο Παναθηναϊκός. Μια χαρά ήταν σε αυτό το κομμάτι προετοιμασμένος. Το κύριο πρόβλημά του ήταν ότι μπήκε σε ένα παιχνίδι, δεν θα πω ότι μπήκε για να γιορτάσει, ότι οι ποδοσφαιριστές σου έδιναν εντύπωση, θεωρούν βέβαια ότι θα νικήσουν, αλλά δεν μπήκε με την αποφασιστικότητα που είχε ο αντίπαλός του. Δηλαδή η Μακάμπη από τα πρώτα λεπτά, από το πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, που στα πρώτα 10 λεπτά πάντα η μία ομάδα προσπαθεί να πάρει την ψυχολογία της άλλης, προσπαθεί να καβαλήσει, προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι που θα δω να νικήσω, εσύ θα κυνηγάς, εσύ θα είσαι που θα αντιδράσεις, εγώ θα δρώ. Ναι. Συνήθως αυτό το κάνει και η παιδούχος ομάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στα εγχώρια πρωταθλήματα. Εχθές λοιπόν η Μακάμπη μπήκε στο παιχνίδι να παίξει επίθεση και αυτό ήταν κάτι που δεν το είχε κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν μια έκπληξη. Δεν μπορώ να πω εγώ αν ήταν προετοιμασμένος ή όχι ο Παναθηναϊκός, αν το περίμενε εννοώ αυτό, γιατί ήξερε ότι απέναντι έχει μια ομάδα που παίζει αρέστα της, που αν χάσει, χάθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρεις και τη στρατηγική της, το πώς θα προσπαθήσει δηλαδή να νικήσει. Είναι σημαντικό όταν το δεις αυτό στο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, στο τέταρτο, να μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εκεί χρειάζεται coach. Ναι. Αυτό, γι' αυτό είπα, στην προετοιμασία της ομάδας ή στο coach-άρισμα ήταν το πρόβλημα τελικά. Το πρόβλημα είναι στην προετοιμασία. Γιατί αυτό για να το αντιμετωπίσεις όταν το βλέπεις να συμβαίνει, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να το αντιμετωπίσεις. Ναι, ναι, ναι. Η στρατηγική χαράσεται σε κατάσταση ηρεμίας. Όταν είμαστε ήρεμοι και η σφιγμή είναι εκεί που πρέπει, κουβεντιάζουμε γι' αυτό σε σχέση με το πώς θα το διαχειριστούμε. Είναι υπερβολικό. Πρέπει να το περιμένουμε. Βασίλη, να πω ότι ο Παναθηναϊκός χθες έπαθε Κλεάνθης Βικελίδης και ότι η Μακάμπι Χάιφα έκανε αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στη Γερμανία με την Άιντραχτ. Έχει στοιχεία, έχει τέτοια στοιχεία το παιχνίδι, αλλά κοίτα τι γίνεται τώρα εδώ με τον Παναθηναϊκό. Του συμβαίνει αυτό. Το δέχεται τον γκολ, που είναι ένα γκολ που όταν το βλέπεις λες, εντάξει, ο τερματοφυλακάς του φταίει. Εγώ λέω φταίει, ναι προφανώς, αλλά λέω επίσης ότι σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού, στο αρχικό διάστημα του παιχνιδιού, η Μακάμπη ήταν πάρα πολύ επιθετική, ήταν πολύ αποφασιστική, κέρδιζε τις μονομαχίες, κέρδιζε τις διεκδικήσεις, κάθε διεκδικούμενη μπάλα την έκανε δική της, άρα την προκαλούσε την τύχη της, οκ, στάθηκε τυχερή στη φάση, πιθανόν όμως, γιατί τώρα εδώ εικασία κάνουμε, ακόμη και αν δεν το είχε πετύχει σε εκείνη τη στιγμή τον γκολ, μπορεί να είχε συνεχίσει να το κυνηγάει, αυτό έδειχνε η δυναμική του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή. Ναι, ότι έχει βρει τον τρόπο. Ναι, ήταν σαν να έχει βρει τον τρόπο να απειλεί τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δέχεται λοιπόν τον γκολ, περνάει ένα μικρό διάστημα παιχνιδιού μέχρι να ανασταχθεί ο Παναθηναϊκός, που είναι φυσιολογικό, έχει παγώσει το γήπεδο, έχει σταματήσει να τραγουδάει, δεν έχει παλμό. Όλοι έχουν σοκαριστεί με αυτό που βλέπουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βρήκε ένα γκολ, δεν ήταν ότι είχε βρει ένα γκολ από το πουθενά η Μακάμπη, ήταν ότι διαρκώς γινόταν απειλητική και τελικά πετυχαίνει ένα γκολ. Του παίρνει λοιπόν ένα μικρό διάστημα περίπου 10, ίσως 15 λεπτών και από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί και δεν απειλείται. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και διαρκώς απειλεί. Είναι μεγάλη συζήτηση το αν έχει εκτελέσει σωστά, γιατί έχει τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει γκολ. Και άλλοτε ο τερματοφύλακας αντιδρά καλά, άλλοτε οι ποδοσφαιριστές είναι άστοχοι. Και αυτό είναι ένα μέρος της εξήγησης για το ότι του έχει συμβεί. Αλλά είναι και άτυχος. Και το είναι άτυχος, το λέω επειδή δέχεται δεύτερο γκολ στο 74ο λεπτό από μια ομάδα που στα αυτά τα 30 λεπτά που κυλάει το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει ούτε σουτ, ούτε υποψία
απειλητικής επίθεσης, επικίνδυνης επίθεσης όπως τη λένε οι προπονητές. Δηλαδή δεν έχει φτάσει μια φορά με την μπάλα στα τελευταία 20 μέτρα του γηπέδου και να λες «Οπ, εδώ είναι επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό αυτό που συμβαίνει». Δεν συνέβη ποτέ. Και πώς συμβαίνει να δεχθεί γκολ? Γλιστράει ο Βαγιανίδης και βάζει γκολ η Μακάμπη. Μόνο με την τύχη του μπορεί να τα βάλει ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να πρέπει να τα βάλει και με τον κυπουρό του, δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ βρεγμένο το γήπεδο και γλίστησαν 3-4. Οι άλλοι γιατί δεν γλιστρούσαν οι αντίπαλοι? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω αυτό. Βάλαν κατάλληλες τάπες οι άλλοι. Πιθανόν ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, μπορεί να, για κάποιο λόγο να είναι μαθημένοι να παίζουν σε τερέν που είναι τόσο βρεγμένο. Ναι, επειδή σου λέω φόρο, πολύ μουρμούρα για Ιβάν. Όχι. Πρέπει να πω ότι στη λήξη του παιχνιδιού, ναι, κυρίως λόγω της προσπάθειας που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, ναι, ότι περίμενα το χειροκρότημα να είναι μαζικό. Δεν ήταν μαζικό, μπορεί κανείς να το καταλάβει γιατί ήταν μεγάλη νηρά, όλοι αυτοί που είχαν πάει στο γήπεδο είχαν πάει προετοιμασμένοι ότι θα μετέχουν σε μια γιορτή, γιατί πραγματικά για τον Παναθηναϊκό ήταν με πολύ μεγάλη υπόθεση μετά από 14 χρόνια να ξαναπαίξει μετά τη φάση των ομίλων σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα ήταν και πολύ, ήταν μεγάλη στεναχώρια. Παρόλα αυτά, αν μπορώ τώρα αυτό να το ποσοτικοποιήσω, το μισό γήπεδο χειροκρότησε. Δηλαδή με χειροκρότημα την έδιωξε την ομάδα, όχι με έντονο, όχι με επιφημίες, αλλά με αναγνώριση της προσπάθειας, γιατί πραγματικά το προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να το ισχυρώσει στο μάτς. Δεν είναι ότι το παράτησε, δηλαδή ακόμη και μετά το 2-0. Ναι, έκανε φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν είχε βοήθεια από τον πάγκο του. Όταν χάνεις 0-2 και θες τουλάχιστον το χ, δεν βάζεις δεύτερο φόρο στο 89, Βασίλη μου. Ναι, το προσπαθείς κάπως διαφορετικά από τον πάγκο. Ναι, είναι πολλά αυτά που μπορείς να πεις, ναι, μετά. Εγώ πρέπει να πω ότι κάποια τα είπα και πριν, προτού αρχίσει το παιχνίδι. Για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση που έπαιζε ο Λοντίγκιν και όχι ο Μπρινιόλι. Ναι, ο Μπρινιόλι είχε κάνει λάθη. Είχε μπει στη φάση που τα είχε ξεπεράσει τα λάθη, νομίζω. Δεν ξέρω ποια ο λόγος ποιος ήταν. Μπορεί να ήταν και μόνο το ότι επειδή ο Λοντίγκιν δεν είχε παίξει καθόλου στην Ευρώπη και επειδή είχε πολλά χρόνια να παίξει ο ίδιος στην Ευρώπη, είχε κλείσει πενταετία χωρίς να παίζει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τελευταία φορά είχε παίξει με τη Ζενίτ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ένας προπονητής που είναι πολύ, αυτά τα μετράει πάρα πολύ και έχει πολύ ανθρώπινα στοιχεία η συμπεριφορά του. Πιθανόν να ήθελε, και επειδή τον είδε να είναι καλά απέναντι στον Όφη, γιατί ήταν μια χαρά ο Λοντίγκιν στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Όφη, είχε ρυθμό, ήταν καλά, ήθελε να του δώσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και του το έδωσε. Τώρα το βλέπεις το μάτς εκ των υστέρων και λες, η αντίδραση του Λοντίγκιν στη φάση του πρώτου γκολ είναι αποκαρδιωτική. Περνάει μπάλα μπροστά του και για κάποιο λόγο είναι σαν να... Δεν ξέρω πώς να το... Σαν να έχει λάσπη κάτω τα παλιά τα γήπεδα και έχει κολλήσει τάπα. Δεν μπορεί να σκοθεί. Κάπως έτσι μου δίνει την εντύπωση. Δεν ξέρω. Σαν να τρόμαξε που την είδε. Δεν μπορώ να την... Είναι, κολλάει το μυαλό. Να πούμε ότι φταίει το center back εκεί όμως, έτσι. Ναι, τον ναι, αλλά είναι πίσω του. Είναι πίσω από το Λοντίγκιν, θέλω να πω. Δηλαδή είναι κάποιος που περιμένει ότι ο τερματοφύλακας θα την κάνει δική του, γιατί δεν έχει εμπόδιο ο τερματοφύλακας για να την κάνει δική του. Το ίδιο θα πω και για τον γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ, το πρώτο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ από τον Άγιαξ. Το βλέπεις και λες, ναι, okay, δεν κάνει έξοδο και δεν την καταφέρει να τη βρει καλά την μπάλα ο τερματοφύλακας. Τι κάνει το στόπερ? Το στόπερ, ο Μουγκουντή, είναι από κάτω και είναι περίπου προφυλάσσεται κιόλας, γιατί είναι σίγουρος ότι έχει βγει τόσο δυνατά ο Αθανασιάδης, που όχι μόνο θα πάρει την μπάλα, μπορεί να τον πάρει και αυτόν παραμάζωμα. Εντάξει, δεν είναι ψηφιακό το παιχνίδι, είναι πραγματικό. Ναι, μπορώ ναι, να συμβούν σίγουρα αυτά. Έτσι είναι. Και η ΑΕΚ την έχει ξαναπατήσει από τερματοφύλακα στο μάτς με την Μαρσέιγ. Κώστα, εγώ έλεγα από το καλοκαίρι ότι αν ένα λάθος έχει κάνει η ΑΕΚ στο σχεδιασμό της είναι που δεν αναβάθμισε τη θέση του τερματοφύλακα. Ναι. Τώρα πια αυτό το μοιάζει η ιστορία σε αυτή τη φάση των ομίλων το έδειξε. Της κόστησε πολύ η θέση του. Αυτό έχεις απάντηση σε αυτό, Βασίλη? Δεν βρήκε τον κατάλληλο ή εμπιστεύτηκε το δίδυμο? Γιατί μιλάμε για Αλμέιδα. Σωστά, εμπιστεύτηκε το δίδυμο. Ναι. Και μάλιστα για να το κάνουμε και πιο ειδικό, γιατί είναι πιο ειδικό, εμπιστεύτηκε το Στάνκοβιτς. Γιατί θεώρησε, δεν ξέρω μέσα από ποια διαδικασία, ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον εμπιστευτεί να τον επαναφέρει να είναι αυτός ο βασικός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω
εκείνος ξέρει, γιατί εκείνος τους ζει, τους ποδοσφαιριστές. Εμείς τους βλέπουμε μόνο στα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς, μέσα από ποια διαδικασία οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή. Αλλά αυτή την επιλογή έκανε. Είναι μια επιλογή του προπονητή. Δεν είναι επιλογή της διοίκησης, του κλαμπ. Δεν είναι επιλογή που έγινε με οικονομικά κριτήρια. Είναι μια επιλογή που έκανε ο προπονητής. Εγώ λέω ότι δεν δικαιώθηκε, δίχως να λέω με αυτό ότι δεν είναι καλή τερματοφύλακες. Δηλαδή, δεν είναι, προκειμένου να δείξεις μια ανάγκη που έχει μια ομάδα, δεν χρειάζεται να απαξιώνεις ή να ισοπεδώνεις τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν σε αυτή τη θέση. Η δική μου ιδέα είναι ότι αυτοί είναι καλοί τερματοφύλακες. Δεν είναι όμως τερματοφύλακες μιας ομάδας που θέλει να κάνει καλά πράγματα στην Ευρώπη και που θέλει να νιώθει ότι απέναντι στους ανταγωνιστές της στο ελληνικό πρωτάθλημα υπερτερεί στη συγκεκριμένη θέση. Δεν υπερτερεί η ΑΕΚ. Και αυτό ήταν μια πραγματικότητα και όταν άρχιζε η σεζόν. Όχι τώρα εδώ που είδαμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορούσε να σκέφτεται για τον εαυτό της ότι έχει καλύτερο τερματοφύλακα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Βασίλη, τελευταία ερώτηση. Η West Ham που είδε τον Ιωαννίδη χτες, έτσι λέει το ρεπορτάζ, τρίβει τα μάτια της ακόμα ή δεν είχε τέτοια θέματα οφθαλμολογικά? Τρίβει τα μάτια της. Ήταν ένας απέναντι σε τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν το αντιμετώπισε καλά, γιατί είπαμε πώς το είχε προετοιμάσει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Δεν κουβεντήσαμε πολύ και σε σχέση με το πώς το χειρίστηκε μέσα στο μάτσο ο Γιωβάνοβιτς. Λέω ότι ένας center for με τρεις κεντρικούς αμυντικούς δεν είναι μια άσκηση που λύνεται, ακόμη και αν είναι, ποιο να πούμε, ο Χάλαντ. Ήταν μονότονο, πια το είχαμε διαβάσει και εμείς το τι συμβαίνει. Ο Χάλαντ το κάνει και το ρόλο. Με λίγη μεγαλύτερη επιτυχία το κάνει ο Χάλαντ. Σε πολλές περιπτώσεις. Δεν διαφωνώ με αυτό. Έχει να κάνει όμως και με το ποιοι τον υποστηρίζουν, τι κινήσεις κάνουν, τι χώρους του δημιουργούν, πώς τον βοηθούν να ξεμακαριστεί. Είναι πάρα πολλά. Ναι. Εδώ εχθές συνέβαινε τι. Ο ένας στόπερ είχε την εντολή να πηγαίνει πάνω, να βγει πρώτος στην μπάλα. Άρα σε κάθε διεκδίκηση με πολύ φυσικό παιχνίδι προσπαθούσε να βγάλει από τη φάση τον Ιωαννίδη. Και ο δεύτερος πήγαινε πάνω, ήταν συγχρονισμένες οι κινήσεις τους για να επιτεθεί αμέσως μόλις τελειώσει η επίθεση του πρώτου του συμπαίκτη του. Αυτή είναι μια συνθήκη που δεν είναι ευνοϊκή για το σεντερφόρ. Ποτέ. Mm-hmm. Το μπορούσε να κάνει πράγματα διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Μπορούσε, μεγάλη συζήτηση αυτή, την αφήνουμε στην άκρη. Σε σχέση με τον Ιωαννίδη, λέω ναι. Ότι αυτό που βλέπεις είναι ένας παίκτης που είναι για να παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πόσο ψηλά δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Τέλεια. Mm-hmm. Αυτά. Να πω και σήμερα μαζί μας τον καταστήματα Γερμανός, που είναι ο νούμερο ένα προορισμός για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συσκευή του, με το τηλέφωνό του και θέλει να την επιδιορθώσει, και έχει και 65% πιθανότητας να το πάρει στην πρώτη επίσκεψη και να φύγει και αυτό να λειτουργεί. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά επίσης, παιδιά. Καλή συνέχεια. Φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οι τέσσερις μεγάλοι, οι Rich Four, παίζουν εκτός. Και οι τέσσερις βλέπω τουλάχιστον δύο γκέλες από την τετράδα αυτή. Δύο από τις τέσσερις. Ναι. Mm-hmm. Μία θα έχει την Κυριακή σίγουρα. Mm-hmm. Πού θα κάτσει η Μπίλια, Τρίπολη ή Ατρόμητο, θα δούμε. Οι άλλοι δύο παίζουν τη Δευτέρα. Μάλιστα. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Βασίλης Παπαθεοδόρου μαζί του. Μιχάλης Τσόχος. Βάζει ένα ευρώ και θα μιλήσει ο κύριος SDNA. Είχε και μπάσκετ. Εξάστερος ρε φίλε. Και για ντιζέρτο ο κύριος καθηγητής μετά τις 3.30. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.